Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Από ό,τι ξέρετε, είμαστε μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Δεν ξέρω ποιανού Κυρίου. Ποιος αναστήθηκε δηλαδή αυτή τη φορά, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πάντως εμείς δεν αναστηθήκαμε, καθότι αυτή την εβδομάδα πρέπει να καταβάλουμε 2,4 δισεκατομμύρια σε, να αποπληρώσουμε μάλλον 2,4 δισεκατομμύρια στις 15 του μήνος. Θα εισπράξω μεν για να πληρώσω μεν, νομίζω 1,5 δις, γύρω στο 1,5 δις κυνηγάει η κυβέρνηση να πάρε από έτοτε γραμμάτια για να πληρώσω το τέλος της εβδομάδας 2,4 δισεκατομμύρια. Αρχίσαμε με τα δύσκολα. Δεν θα μείνει σύνταξη και μισθός σε αυτόν τον τόπο, για να μην συζητάμε για δουλειές. Και είμαστε ακριβώς μετά την Πασχαλινή εορτή. Με μονομερείς ενέργειες, όπως ακριβώς έγραψες και στο... Ναι, με μονομερείς ενέργειες και χωρίς την έκδηση των... των εθεσμών. Ναι, του κομιτάτου. Δεν υπήρξαν στην ιστορία. Πώς το λέγει ο Ανδρέας Παπαδρέου, ήταν ο πρώτος που το είπε το 1994, του Διευθυντηρίου. Έτσι το είπε πρώτη φορά. Ναι, μάλλον ο πρώτος που μίλησε για την ιστορία ήταν το 1965, στη μεγάλη σύγκρουση που τότε έγινε στην ΕΟΚ των 6, στην κοινή αγορά δηλαδή των 6, όπου ο Ζεσκάρ Ντεστέν τότε έβαλε φρένο, όχι απλά βέτο, έβαλε φρένο στην ανάπτυξη της κοινής αγοράς, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας άριος πάγος απάτριδων τεχνοκρατών να αποφασίζουν στις Βρυξέλλες, να αποφασίζουν για τα έθνη και τους λαούς στην Ευρώπη. Βεβαίως εξασφάλισε ότι ήταν εξασφαλίσει τότε η ιμπεριαλιστική Γαλλία και άφησε το πράγμα να κυλήσει για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που σήμερα βεβαίως βλέπουμε και τη Γαλλία να συνθλίβεται και να διαλύεται ολοκληρωτικά. Εμείς βεβαίως είμαστε πρώτοι στην πρωτοπόροι πάντα, ότι άσχημο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, ενώ σε αυτήν την Ήπειρο, εμείς είμαστε πρωτοπόροι. Δεν ξέρω αν προσέξατε, πάντα όταν είναι να περάσουν κάτι, θα προσέξετε τις κυβερνήσεις πάντα. Η κυβερνητική προπαγάνδα είναι στο εξής: μα ισχύει και αλλού. Θα είμαστε πρωτοπόροι. Στο αυτό καλό που ισχύει αλλού, δεν θα τους ακούσετε ποτέ να το χρησιμοποιούν. Θυμάμαι για παράδειγμα σε κάποιες άλλες εποχές όπου ο ελληνικός λαός διαμαρτυρόταν έντονα για τα διόδια. Γιατί να μπουν διόδια αφού πληρώνουμε φόρους, και με ποια λογική πρέπει να μου κόσεις διόδιο, ας πούμε, ενώ έχω πρόβλημα και πληρώνω φόρους και όλα αυτά τα πράγματα. Τότε απαντούσαν οι υπουργοί των κυβερνήσεων ένα λάξ, λέγοντας μα και στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύουν αυτά. Με εξαίρεση βεβαίως τη Γερμανία, την Αυστρία και μια σε άλλες χώρες που δεν είχαν καθόλου διόδια. Τώρα βέβαια η Μέρκελ προσπαθεί και αυτή να χώσει διόδιο για να πληρώσει κανένα από τα χρέη των επιμέρους τραπεζών που υπάρχουν, όχι μόνο των μεγάλων τραπεζών, όπως είναι η Deutsche Bank, η Commerzbank και οι υπόλοιπες, αλλά και των μικρότερων τραπεζών που αυτή τη στιγμή χρωστάνε το 120 του ΑΕΠ της Γερμανίας. Καλά τα ακούσατε, οι επιμέρους τράπεζες των κρατηδίων χρωστάνε 120, πάνω από το 120% του ΑΕΠ της Γερμανίας. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και βεβαίως όσο απομιζά, όπως για παράδειγμα το σαπρόφυτο απορροφά ό,τι ζωτικό υπάρχει από τις υπόλοιπες οικονομίες, έτσι διατηρείται και η Γερμανία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σαπρόφυτο είναι ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κράτος για αυτή η οικονομία. Αλλά κατά τα άλλα, ας ξαναγυρίσουμε στα δικά μας. Μαζί μας είναι ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος, έτσι αλλιώς τον ακούσετε προηγουμένως. Γεια σας και από μένα. Και στα πλήκτρα, επί των ελληνικότερων keyboards, ο Γιάννης ο Αθανασιάδης. Καλησπέρα. Λοιπόν. Δημήτρη, πριν ξεκινήσεις έτσι, να λες.
να ευχαριστήσουμε τους, τα παιδιά από το ΕΠΑΜ Αγγλίας, τους συναγωνιστές, για την προσφορά που κάνανε εδώ στο σταθμό με, με έναν μεγάλης χωρητικότητας δίσκο, όπου προσέφεραν 16 terabyte για την ακρίβεια, έτσι όπου καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πολύτιμα είναι, πόσο πολύτιμες είναι τέτοιου είδους προσφορές. Έτσι και από τον αέρα του διαδικτύου, από εδώ, από τον ηρωή, οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τα παιδιά από την Αγγλία, λοιπόν. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι έχουν τα παιδιά από την Πάτρα, εμείς έχουμε τα παιδιά από την Αγγλία. Λοιπόν, και εμείς έχουμε παιδιά από την Πάτρα που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απλά το λέμε έτσι για... Λοιπόν, μια και μιλάμε, μια και μιλάμε για τα παιδιά από την Αγγλία, να μιλήσουμε για το email που μας έστειλε ο συναγωνιστής, ο Χρήστος, ο παιδίατρος από το ΕΠΑΜ Αγγλίας, και να πούμε ότι μας έστειλε μια συζήτηση που γίνεται στην Αγγλία πολύ έντονη. Τη θυμάμαι αρκετά παλιά, γιατί έχω διαβάσει και βιβλία αρκετά σχετικά με αυτό, με τις περίφημες food banks που υπάρχουν εκεί, δηλαδή τράπεζες τροφίμων. Είναι το όνειρο του κυρίου Βαρουφάκη, συγγνώμη, να δει και την Ελλάδα να τρέφεται μέσω food banks, και πόσο άθλιες είναι οι καταστάσεις εκεί, όπου τεράστιες μάζες ανθρώπων εξαθλειωμένων προσφεύγουν σε αυτές τις καταστάσεις για να εισπράξουν τι. Θυμάμαι από την εποχή που εγώ πηγαίνω, ερχόμουν στην Αγγλία για επαγγελματικούς λόγους, που βεβαίως η κατάσταση δεν ήταν οξυμένη όσο τώρα, παρόλα αυτά υπήρχε πολύ έντονο πρόβλημα, αλλά τώρα βεβαίως εξεφύγει η κατάσταση. Θυμάμαι η αθλειότητα της αθλειότητας. Δεν είναι μόνο το στίγμα που σου φέρνει η κατάσταση, δηλαδή το να φτάσει αυτό στο σημείο να προσφεύγει σε αυτές τις τράπεζες τροφίμων, αλλά και το τι σου προσφέραν αυτοί. Είναι απίστευτο, δηλαδή, το πώς χρησιμοποιούσαν για πειραματόζωα αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και οι βιομηχανίες, το πώς ξεφορτωνόντουσαν οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ, ότι σκατολοίδι θέλανε και να πουλήσουν και δεν το πουλούσαν, ή ότι ήταν λιγμένο ή οτιδήποτε. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ήταν τραγικές και μας ξαναγυρίζουν, διότι η Αγγλία είναι η πρώτη διδάξησα στην εποχή των workhouses ή των poorhouses. 19. Από την Ελισβατιανή Αγγλία ξεκίνησε περίπου το 13ο αιώνα, όπου ο φτωχός ήταν αδίκημα. Το να είσαι φτωχός ήταν αδίκημα και μάλιστα ποινικό. Και τον κυνηγούσαν είτε με κατοίκον περιορισμό, τον έκλειναν δηλαδή στο σπίτι του και του δίνανε τα ελάχιστα για να μπορέσει να επιβιώνει με μια στάμπα απ' έξω από το σπίτι, ώστε να μπορούν να διακρίνουν το ποιος είναι αυτός. Και ή τον κλείνανε σε αυτές τις βαστήλες της εργασίας, όπως ονομάστηκαν στα 1835, αν θυμάμαι καλά, βαστήλες της εργασίας, όπως ήταν τα workhouses, τα πτωχοκομεία θα τα λέγαμε εμείς, προς το ελληνικότερο, να το πούμε έτσι. Έτσι λοιπόν έχουν ξαναγυρίσει στη Βρετανία σε αυτή την κατάσταση, μόνο που βέβαιως δεν έχουν ούτε καν πτωχοκομεία πλέον, γιατί τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτή η κατάσταση να είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει, όπως λεγόταν και το διάταγμα της Ελισάβετ της εποχής εκείνης, την εποχή του 13ου αιώνα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχουν επέτες στους δρόμους, να μην υπάρχει επαιτία στους δρόμους. Από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει το τι γίνεται. Ευτυχώς με την αριστερά πριν τη φιωρά έχουμε και εμείς, ναι, το στάδιο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, όπου στα 2.400, έτσι όπως βγήκε και το ΦΕΚ το σημερινό, είναι, ναι, η πρώτη βάση. Ακριβώς στο μισό, όχι λιγότερο από το μισό, από τα 5.600 που ορίζει ως κατόφλη φτώχειας για ένα άτομο, ορίζει κατόφλη φτώχειας η Ελσά του Γεωργίου. Σκεφτείτε, ούτε καν στο επίπεδο του Γεωργίου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι κατ' επιλογή της κυβέρνησης, δεν στοιχειοθετεί δικαίωμα η απέτηση, ακόμη και αν βρίσκει σε αυτό το χάλι, γιατί μιλάμε για χάλι, ξεπερνάει τα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι, παρόλα αυτά ούτε και τότε στοιχειοθετείς απέτηση. Επιλέγει ο υπουργός, και ο υπουργός επιλέγει πάντα με κομματικό κριτήριο ή με το γνωστό και μη εξαιρεταίο τρόπο. Είναι δικό μας το παιδί. Έτσι. Για να ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται. Επέτης, αλλά δικός μας. Δεν... Ναι. Γιατί πάντα έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα της πτωχοπρόνοιας, όπως το έχουμε αναλύσει. Για να διαβάσουμε και το μήνυμα του φίλου του και συναγωνιστή του Χρήστου από το ΕΠΑΜ Αγγλίας.
αγαπητοί συναγωνιστές, αξίζει να διαβάσετε και να προωθήσετε αυτό το άθρο από την, για τη ραγδαία αύξηση των εξαρτωμένων από τα συσίτια στην Αγγλία λόγω κρίσης και πολιτικών λιτότητας. Περισσότερα στοιχεία και σας supplementary data, ας πούμε, που μας δίνει το link. Στην Ελλάδα ο Τσίπρας και ο παλιάτσος του Βαρουφάκης θέλουν να τα κάνουν δημόσια με κάρτα πολίτη, όπως το ήρωή έχει επανειλημμένως πει. Καλή δύναμη και καλή ελευθεριά. Η κατάσταση πραγματικά είναι έτσι, είναι χειροτερεύει, παρά το γεγονός βεβαίως ότι ο κύριος Γεωργίου ανακάλυψε ότι τον Ιανουάριο εν μέσω εκλογών, εν μέσω φυγής κατά κεφαλαίων από τις τράπεζες της τάξης των 13 περίπου δισεκατομμυρίων, πάνω από 13 δισεκατομμύρια ήταν μόνο το Γενάρη. Λοιπόν, ανακάλυψε ότι είχαμε ανάκαμψη της μείωση της ανεργίας, δηλαδή της απασχόλησης. Δηλαδή, μόνο ο Γεωργίος Πέκινγκ μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, να το κάνει, και βεβαίως μια κυβέρνηση η οποία μη δηλαμόγιο το διορίζει κατευθείαν. Δεν έχει διώξει κανένα λαμόγιο από καμία θέση. Είναι εντυπωσιακό, ρε παιδιά. Το συνταξιοδοτικό σύστημα ακόμη διοικείται από τους ίδιους. Είναι εντυπωσιακό. Αυτοί που το κατακλέψανε, αυτοί που το έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που το φτάσανε, εξακολουθούν να είναι στα πράγματα. Και ενισχύστηκαν κιόλας σε κάποια. Βεβαίως. Η στατιστική υπηρεσία, η Ελστάτ, γνωρίζει τη χειρότερη περίοδο που έχει γνωρίσει ποτέ. Ο φόβος, η τρομοκρατία, οι απειλές έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Και εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, θα τους επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό? Δηλαδή, με συγχωρείτε, μας πάνε στα χειρότερα. Πρέπει να το έχει καταλάβει μέχρι προσφάτω, είναι το λόγο σε εκλογές, ας πούμε. Το συζητούσαμε μια κοτρώνα σε έναν κήπο που ψήναμε, και το έχει καταλάβει η κοτρώνα. Δηλαδή, πόσο γροθάρι πρέπει να είσαι για να μην το έχει καταλάβει? Βεβαίως, με εξαίρεση ορισμένων κόσμων στο δυστυχώς που θα το πω αυτό το πράγμα, αλλά έχει κοινωνιολογική ερμηνεία αυτό, με εξαίρεση εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, όχι όλους, το παραγωγικό τομέα στο δημόσιο τομέα, γιατί υπάρχει και τέτοιος και είναι αρκετά αξιόλογος. Αντιλαμβάνεται ήδη. Όχι μόνο το αντιλαμβάνεται, έχει αντιληφθεί και είναι στα κάγκελα. Και ποιος είναι ο παραγωγικός τομέας, πέρα από εκείνο το κομμάτι που ασχολείται με την άμεσα την παραγωγή του ευρύτερου δημόσιου τομέα? Παραγωγικός τομέας είναι όλες οι υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή αυτές που έρχονται άμεσα σε επαφή με τον πολίτη και που αφορούν κοινωνικές ανάγκες. Δεν εννοώ εφορίες και τα ρέστα, είναι ότι πιο παρασιτικό υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για γιατρούς, νοσηλευτές. Βέβαια θα μου πείτε και λογικά και εκπαιδευτική, αλλά εκπαιδευτική είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, όπως έχει φτιάξει το Homo Pasokus, όπου απέναντι σε εκείνο το μεγάλο ισχυρό εκπαιδευτικό κίνημα που βοήθησε και εμέναν τον δυσλεκτικό να πάρω το δρόμο μου ή να βρω το δρόμο μου με τον τρόπο που το βρήκα, χάρη σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς της δεκαετίας του 70 που ζήσαν την καταστάση αγριότητας μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με τα κυνηγητά απίστευτα που είχαν εκπαιδευτεί και τα λοιπά, αλλά και σαν αντίδραση σε αυτό το πλαίσιο αναπτυσσόταν ένα εκπαιδευτικό κίνημα που νοιαζόταν για το παιδί, για τη μόρφωση, την εμόρφωσαν αξία κατά αυτή, και προσπάθησε να δώσει πολύ μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών, και χάρη σε αυτό το κομμάτι των εκπαιδευτικών βοηθήθηκα και εγώ. Σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε η έννοια μαθησιακής δυσκολίας, δεν υπήρχε η έννοια της δυσλεξίας, τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί όμως οι εκπαιδευτικοί ξέρανε, και επειδή ξέρανε από ένστικτο, να το πούμε, πώς να το πούμε, δεν τους είχε δώσει κανένα τα εφόδια, απέναντι σε αυτό το κύμα, να το πούμε έτσι, που έβγαινε στη δεκαετία του 70 επάνω και απαιτούσε ένα νέο σύστημα παιδείας, το Homo Pasokus απάντησε: παιδιά, κάντε ό,τι γουστάρετε, διαλύστε τα όλα, χάος, με τη θεωρία του χάους. Και έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάδια. Σήμερα το πιο αντιδραστικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να είναι στον εκπαιδευτικό. Τα χειρότερα πράγματα που έχω ακούσει, ειλικρινά τα χειρότερα, είναι από εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα εκπαιδευτικούς εννοώ κυρίως μέσα εκπαίδευσης.
Και δεν εννοώ τόσο δασκάλους, ας πούμε, γιατί όχι πως δεν υπάρχουν, αλλά λέω μέσα εκπαίδευσης. Και βεβαίως δεν το συζητάμε για την ανώτερη εκπαίδευση, τους βλέπουμε να μας κυβερνάνε. Τι είναι αυτή που είναι ανώτερη εκπαίδευση. Θέλω να πω δηλαδή αυτό το πράγμα γιατί συμβαίνει. Όταν ας πούμε πιάνει ένας εκπαιδευτικός και σου λέει ότι για παράδειγμα και πολλά μας δίνανε τα 800 ευρώ ενώ θα πρέπει να μας δώσουν 500, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Όντας εκπαιδευτικός δεν δούλεψε ποτέ. Δεν σημαίνει ότι όλοι έτσι είναι. Απλά λέω, θυμάμαι ας πούμε, για να σας πω ένα παράδειγμα από το δικό μας. Είχαμε δύο γυμναστές στο σχολείο που ήμουνα. Τον ένα το λέγαμε successful. Άμα τώρα μου ακούει κανένας μάτης από την εποχή, τον θυμάται. Ήταν ένας άνθρωπος 1,30 τόπι. Αυτόν όταν τον έσπρωχνες δεν έπεφτε. Κυλούσε. Σαν τόπι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν το μόνο μας έκανε σαν γυμναστής να μας μαζεύει έξω στο προάβλιο. Σε ένα προάβλιο το οποίο ήμασταν στα κτίρια της Γκράβα. Το σχολείο της Γκράβα που φτιάχτηκαν με την παιδαγωγική φιλοσοφία των κυβερνήσεων του κράτους δεξιάς, όπως το λέγαμε τότε, και το έλεγε όλος ο κόσμος και δικαίως το έλεγε έτσι, γιατί θεωρούσε ότι τα σχολεία έπρεπε να είναι σαν φυλακές και έτσι τα είχε φτιάξει, σαν φυλακές, οι αίθουσες γύρω γύρω και στη μέση το προάβλιο, όπως είναι ακριβώς στις φυλακές, τα κελιά γύρω γύρω και βγαίνανε με προαυλισμό στο κέντρο. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας, να μην την κοπανάει κανένας. Λοιπόν, αυτός ο χαρακτηριστικός τύπος εκπαιδευτικού, που κυριάρχησε αργότερα, αλλά τότε ήταν περιθωριακός. Γιατί θυμάμαι ότι σε ολόκληρο το λύκειο που πέρασα εκεί, ελάχιστοι ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οι εκπαιδευτικοί που ήταν τελείως απαξιωμένοι στα μάτια μας. Οι περισσότεροι αγαπούσαν αυτό που κάνανε και το αγαπούσαν πολύ περισσότερο από τα κίνητρα και τα πλαίσια στο οποίο τους βάζανε να κινηθούν εκείνο το σύστημα. Θυμάμαι μερικές συγκρούσεις με τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κοντογιαννόπουλο, ο οποίος μετά έγινε και Υπουργός Παιδείας και Υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά τα παιδιά συνοδεύουν. Από τότε τα τρώγαμε αυτά. Είχαμε λοιπόν το γυμναστή το successful. Το λέγαμε successful γιατί. Γιατί πολύ απλά μας μαζεύει στο προάβλιο χώρο και μας έλεγε πόσο πετυχημένος είναι. Ότι μόλις πει κάτι, το Υπουργείο αυτόματα ευθυγραμμίζεται μαζί του και κάνει ό,τι του πει. Και μετά μας έδινε λίξασα. Και πηγαίναμε, κάναμε ό,τι γουστάραμε. Αραχτός δηλαδή. Ένας τύπος που βεβαίως δεν σου θύμιζε καν γυμναστή. Αυτός λοιπόν ήταν ο successful. Είχαμε και έναν άλλο όμως γυμναστή. Ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να υπολογίζει τίποτα, έφτιαχνε ομάδες, προσπαθούσε να μας εντάξει, να μας βάλει στη φιλοσοφία της άσκησης. Που νέα παιδιά, λίμουν αν δεν ήμασταν. Δηλαδή, πόσο μάλλον, πολύ περισσότερο. Το δούλευε το πράγμα. Πολύ περισσότερο όταν είσαι σε τέτοιο περιβάλλον, να είσαι κλειστός από παντού. Μάλιστα, τον θυμάμαι το. Μακάρι να ζει. Και μακάρι να είναι μια χαρά ο άνθρωπος, όπου μια μέρα. Μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες δικές του να μας στείλουν όργανα γυμναστικής, να κάνουμε κάτι βρε αδερφέ. Δεν το λέγατε στο successful να τον ακούσει το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, αμέσως. Ήταν από τους successful αυτός. Λοιπόν, ο άνθρωπος έδινε με όλες τις γραφειοκρατίες και όλα αυτά τα πράγματα. Τελικά κατορθώνει και όντως του στέλνουν όργανα γυμναστικής. Ποια όργανα γυμναστικής του στείλανε, σκεφτείτε ότι είχαμε ένα προάβλιο στο κέντρο με τις αίθουσες γύρω-γύρω. Τώρα έτσι. Ναι. Εκεί είχαμε βάλει 1-2 δοκάρια και παίζαμε βόλεϊ και γύρω γύρω τρέχαμε. Αυτή ήταν η γυμναστική μας. Δηλαδή τι άλλο να κάνεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, μας μαζεύει λοιπόν εκεί σε μια ώρα γυμναστικής και μας λέει πετύχαμε παιδιά. Μας λέει επιτέλους μας στείλανε όργανα γυμναστικής. Κάθεστε καλά. Ναι, κάθεστε όλοι κάτω. Μας είπε, κάθισαμε κάτω. Και λέει, όχι τίποτα, αλλά μην πάθετε τίποτα. Ας πούμε, και μας πέστε κάτω. Ναι. Να σας πω τι όργανα γυμναστικής μας στείλανε. Ναι. Ακόντια. Πού τα πετάξατε. Ακόντια. Εμείς την τάξη. Δηλαδή, το κύριο Τσαρκούδας, καταλαβαίνεις. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι, σύγκρινε καταστάσεις. Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε ποτέ αυτός ο άνθρωπος να πει ότι παίρνει λίγα. Γιατί όντως έπαιρνε λίγα για τον αγώνα που έδινε. Για μας το έδινε. Και όχι βεβαίως γιατί δεν ήταν εμπεσκές ξεγάνωτος σαν το successful. Αν όμως πιάσει το successful σήμερα ή τον κάθε successful σήμερα, θα σου πει και λίγα παίρνω. Γιατί πάει 4 ώρες αραχτός,
πόσες ώρες έχει το σωσούλιο, άρα αυτός δεν είναι έτσι. Δεν ενδιαφέρεται, γιατί ξέρω και ανθρώπους που είναι, το ψάχνουν έτσι, αλλά ο τύπος successful εκπαιδευτικού κυριάρχησε. Και σήμερα λοιπόν, μη μυριστούν εξουσία, αμέσως σαν τις μύγες τους κάτω, συγγνώμη για την έκφραση. Έτσι πηγαίνουν. Τους τάξανε ότι θα φύγει η διαθεσιμότητα σαν τρελή από πίσω. Ξεχάσανε τις απόψεις ή αν θέλεις το γιατί παλεύεις, άδερφε. Δεν σου λέω πολιτικά, ενώ για ποια παιδεία παλεύεις. Τώρα ετοιμάζονται να κάνουν κάτι πράγματα, μου λέγανε το λέω, επειδή το παιδί μου είναι ο δεύτερος μου γιος, είναι έτοιμος να, για να πάει δράσει... Και ετοιμάζονται κάτι απίστευτα πράγματα να κάνουν. Απίστευτα πράγματα. Ούτε που σκέφτονται για τα παιδιά. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έλεγα, χωρίς να είμαι ειδικό στο ζήτημα, το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι να καταργήσω τις σκολοπανελλήνιες. Δηλαδή, έλεος, παιδιά. Επιτέλους, έλεος. Και φυσικά να κάνω υποχρεωτικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην υποστήριξη της οικογένειας βεβαίως, το 12τάξιο σχολείο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αδιανόητο, εγκληματικό απέναντι σε κάθε παιδί. Το οποίο το σφραγίζει για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Το βλέπουμε από το δημοτικό, το βλέπουμε αυτό, Δημήτρη. Βεβαίως, όσοι έχουμε παιδιά και νοιαζόμαστε για εμάς, για τα παιδιά μας, εντάξει, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο γονιού που γράφει κανονικότατα τα παιδιά του και το μόνο που διαφέρει είναι να περάσει τα χρόνια να ξεφορτωθεί. Λοιπόν, γι' αυτό και νιαουρίζουν όποτε και γκρινιάζουν όποτε πάει να γίνει κάτι μες στο σχολείο ή οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω, ντρέπομαι ειλικρινά για τους εκπαιδευτικούς που έχουμε. Που δεν έχουν, εγώ θυμάμαι. Εντάξει, δεν είναι χρειαζόμαστε. Όχι, βέβαια. Και νομίζω ότι απλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μεγάλη, γαμώτο μου, αυτό το δράμα μου. Ξέρεις τι νομίζω ότι γίνεται. Αυτό είναι το δράμα μου. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, πώς να το πούμε, είχα μεγάλο πρόβλημα βεβαίως με τα φιλολογικά μαθήματα. Okay. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, χρειάστηκαν 2 ώρες με έναν φιλόλογο να για μου ανοίξει να τα μάτια. Ανοίξει το, να σε ξεκλειδώσει. Και να μου ανοίξει την όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, που από τότε δεν έχει κορεστεί αυτή η όρεξη. Λοιπόν, να σου πω, επειδή εντάξει, και εγώ το ασχολούμαι, έχω ένα μικρό παιδί, δεν είμαι σίγουρος αν είναι η πλειοψηφία. Ξέρεις τι νομίζω. Είναι μικρές αυτές οι ομάδες οι οποίες χειραγωγούν αυτές τις ιστορίες και από την άλλη μεριά έχουμε. Τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να είναι τόσο πλέον έχουν διαβρωθεί στην απογοήτευσή τους μέσα. Δηλαδή έχουν πιστέψει ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Όπως στην ευρύτερη κοινωνία λέμε, έλα τώρα, ναι, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ένας λαός ολόκληρος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ δεν ψάχνω για δικαιολογίες. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Για μένα είναι το εξής. Δεν μπορεί ένας λαός ολόκληρος, που σε ολόκληρη την νεότερη τουλάχιστον ιστορία του, για να μην πάμε στην αρχαιότητα και μπλέξουμε τα μπούτια μας, πάμε στην νεότερη ιστορία του. Δεν έχουμε εμείς σαν λαός την πιο προσφυλή μας έκφραση απέναντι σε κάποιον που τιμούσαμε πάντα, σαν λαός εννοώ. Έτσι, ήταν το δάσκαλε. Βέβαια. Ο παπάς και ο δάσκαλος ήταν ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε στην κουλτούρα μας. Βέβαια. Και μας είχε μείνει το δάσκαλος. Το παπάς του παίζεται. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πού είναι οι σημερινοί δάσκαλοι. Ναι. Δάσκαλοι με την ευρεία. Με την ευρύτερη. Λοιπόν, πάντα υπήρχαν ισχυρά κινήματα διανοουμένων μέσα στην εκπαίδευση. Να υποστηρίξουν τη γλώσσα. Να υποστηρίξουν την εκπαίδευση, την παιδεία. Υπήρχαν μεγάλα κινήματα παιδείας. Πού είναι σήμερα. Mm. Εδώ χρειάστηκε να τους τάξει μόνο το ότι να φύγει η διαθεσιμότητα. Βεβαίως το τι κατεβάζει ο κύριος Κατρούγκαλος. Κατρούγκαλος είναι ειλικρινά γίνεται της πόπης. Γίνεται της πόπης. Και θα τα βρουν μπροστά τους οι άνθρωποι. Και καλά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τρομακτικό θέμα. Και πρέπει να το πούμε και να σας πω και κάτι άλλο. Φροντίστε πολύ σύντομα, γιατί οι καταστάσεις αγριεύουν. Και αγριεύουν άσχημα. Φροντίστε να τα βρείτε με την κοινωνία, παιδιά. Και το να τα βρίσκω με την κοινωνία είναι να συμπάσχετε με την κοινωνία. Και αυτό το λέω σε οποιονδήποτε νομίζω ότι έχει καλυμμένη την πλάτη του, επειδή παίρνει ένα μισθουλάκο από το δημόσιο. Εγώ μόνο εκείνα τα πιο παρασιτικά στρώματα του ελληνικού δημόσιου τομέα, εντάξει, τα οποία ξέρουμε πώς είναι, πώς διαμορφώνονται και όλα αυτά τα πράγματα, είναι εκείνους που προσδοκούν να κάνουν δουλίτσες με το δημόσιο τομέα. Έχουν επιβάλει ένα καθεστώς του περίμενε σε μια κατάσταση όπου χειροτερεύει, όπου πεθαίνει κόσμος, όπου δεν μπορεί
μέσα στις διακοπές τώρα έμαθα τρομακτικά περιστατικά που ένα ευρύτερο πως το περιβάλλον που καθένας μας έχει. Καλά, δεν σου συζητάω. Μην χαλάσουμε τη διάθεση. Μη σου περιγράψω, τελείως. Δημήτρη, ξέρεις πολύ καλά, υπάρχει ένα θέμα και σε μένα τώρα με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο που είναι στο 401. Δεν θέλω να σου περιγράψω αυτό το νοσοκομείο που υποτίθεται ότι είναι στρατιωτικό. Βεβαίως, ναι, ήταν σε αυτή η κατάσταση πάντα. Είναι. Δεν θέλω να σου το πω. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Ζητήσαμε ένα σεντόνι και ήρθε το παιδί που ήταν υπεύθυνο του ηματισμού και λέει: έχω για την κλινική, όλο τον όροφο δηλαδή, 5 σεντόνια για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Σε λωρίδες. Να τα κόψουν σε λωρίδες λοιπόν, και να εναλλάσσουν. Καταλαβαίνουμε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει απολύσει. Δεν υπάρχει καθόλου νοσηλευτικό πολιτικό προσωπικό. Δουλεύει μόνο με τις κοπέλες που είναι ανθιπασπιστές και έχουν βγει από τις σχολές, ας πούμε, και δεν, είναι μία κοπέλα για όλο τον όροφο που έχει μέσα 40 ασθενείς. Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα ανοίξει ένα θέμα. Επειδή το μείνουμε για το 401, με συγχωρείς. Τόσο πιο σημαντικό είναι ότι θα πάρουμε F-16 και μάλιστα μεταχειρισμένα από τον ίδιο που τα πουλάγε στον Τζοχατζόπουλο και γινόταν τη πόπη γιατί έπαιρνε μίζες ο Τζοχατζόπουλος. Και κατά τα άλλα, βεβαίως, εγώ πρέπει να καταλάβω ότι ο κ. Καμένος που παίρνει από τις αποφάσεις μαζί με τους άλλους υπουργούς που θα πάρουν τα ίδια F-16 και μάλιστα μεταχειρισμένα δεν παίρνουν μίζες. Σε αυτόν τον τόπο, ναι, ναι, ναι. Ο μόνος που πήρε μίζες για τα F-16 και τα top και όλα αυτά τα πράγματα ήταν ο Τζοχατζόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι που πέραν τα ίδια οπλικά συστήματα από τους ίδιους μεσάζοντες δεν πέραν μίζες, προς Θεού, ήταν υπεράνω. Αλλά κατά τα άλλα, να δώσουμε, δίνουμε 13 εκατομμύρια στους τσανακογλύφτες της ΓΕΣΕ, 13 εκατομμύρια κατέθηκε στις 3 Απριλίου το ΦΕΚ. Η κυβέρνηση δίνει 13 εκατομμύρια ευρώ στις ομοσπονδίες και στις ομοσπονδίες και κατά κύριο λόγο στη ΓΕΣΕ, ναι. Για να δακονομήσουν όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι. Είναι ανύπαρκτοι στην ελληνική κοινωνία. 18 νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, την ίδια ώρα που γίνεται ο χαμός, που έχουν αρπάξει από νοσοκομεία, έχουν αρπάξει ασφαλιστικά ταμεία και ξαναλέω, αυτή τη βδομάδα πρέπει να πληρώσουμε 2,4 δισεκατομμύρια και αύριο, εάν είναι τυχεροί, θα μαζέψουν 1,5. Γιατί βγάζουν έντοκα. Έντοκα. Τα οποία βεβαίως θα καλύψουν το 1,5. Το υπόλοιπο 1. Κλάψε συντάξεις, κλάψε νοσοκομεία, όχι ούτε μοστατικού συνδέσμου, επιδέσμους δεν θα έχουν στα νοσοκομεία. Δεν το συζητώ. Έτσι όπως πάνε. Δεν θα σου προχωρήσω παραπάνω, σου είπα μόνο για τα σεντόνια. Okay. Γι' αυτό λέω, είναι απαράδεκτοι αυτοί που σήμερα λένε περίμενε. Τι να περιμένω, να πεθάνει ο κόσμος. Τι πρέπει να περιμένεις, την έλευση του Κυρίου. Τι μακάρι, τουλάχιστον εκεί πέρα υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα. Θεολογική, αλλά υπάρχει. Έστω. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Εδώ τι περιμένεις ακριβώς. Τι περιμένεις ακριβώς όταν έχεις μια τόσο αδίσταχτη κυβέρνηση η οποία οδηγεί ένα ολόκληρο κόσμο στο θάνατο, ένα ολόκληρο λαό στο θάνατο, γιατί θα πρέπει να την περιμένεις, για να σε εκτελέσει. Τι ακριβώς περιμένεις. Τι ακριβώς περιμένεις. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε αποκαταστήσει τις μεγαλύτερες ζημίες. Με στους 3 αυτούς μήνες θα μπορούσαμε να είχαμε αποκαταστήσει το 50% των ζημιών που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για την κοινωνία. Δεν μιλάμε τώρα για τα ντουβάρια. Μιλάμε για τις ζωές. Θα μπορούσαμε να τις είχαμε αποκαταστήσει παράθεμά με. Είναι τόσο δύσκολο. Ξέρετε πόσα έχουμε δώσει μέχρι στιγμής μόνο για τα χρέη. Μαζί με τα τωρινά έχουν ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει με τα 6 δισεκατομμύρια. Τώρα εννοείς το τρίμηνο αυτό. Ναι. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ξέρετε που μπορούσαμε να τα είχαμε δώσει. Το ξέρετε πώς θα μπορούσαμε να έχει στηθεί η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει δουλειές, να ανέβαινε η κοινωνία προς τα πάνω. Και μιλάς μόνο για τα αυτά που πήγαν στο χρέος, δηλαδή. Έχει αυτό, όχι για όλα τα άλλα που μπορείς να εξοικονομήσεις και να τους μπιζαδόρους και τα λοιπά. Άστο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τους ψάχνει κανένας. Πείτε μου μία σύμβαση η οποία αναθεωρήθηκε. Ένα από τα ΦΕΚ που περάσαν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η επικύρωση, πώς το λένε, η δόση που έδινε το κράτος κανονικότατα στους μεγαλοεργολάβους. Πληρώνει κανονικότατα. Ούτε μία σύμβαση δεν αναθεωρήθηκε. Ούτε μία σύμβαση την ψάξουμε, ρε παιδιά. Να δούμε, ξέρω εγώ, σε αυτόν τον τόπο μόνο ο Τσοχατζόπουλος έχει πάρει μίζα. Κανένας άλλος. Κανένας. Και βεβαίως το πατριωτικό καθήκον είναι του Κακομοίρη που τρέχει εκεί πέρα να πληρώσει τον έμφυα, που κατά τα άλλα θα τον καταργούσαμε βεβαίως,
Θα το καταργήσουν κάποτε στο μέλλον. Δεν είναι θέμα, αλλή μόνο. Όταν λακούς για 2016. Όλα στο 2016 είναι. Το 2016 μπορεί να είναι και 300 χρόνια μετά. Πήγαν εργαζόμενοι του πρώην Υπουργού Τουρισμού στον κύριο Υπερυπουργό, τον κύριο Σταθάκη, και του λέει: μα πού εντασσόμαστε? Δηλαδή, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε? Ποιος είναι το καινούριο σύστημα εργασίας, ας πούμε, του Υπερυπουργείου, το οποίο φτιάξανε στα χαρτιά βεβαίως, το κύριο Σταθάκη? Α, ξέρετε, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, η απάντησή του. Το 2016. Ναι. Όλα το 2016, σαν τους Ιεχωβάδες. Που πιάνουν μια ημερομηνία και λένε τότε η συντήρια του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, και όποτε αποτυχαίνει αυτό, πάει πιο πίσω. Τώρα δεν ξέρω πότε έχει φτάσει. Το 2016 νομίζω ότι γι' αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Τον Ιεχωβάδων. Πότε έχει πάει η ημερομηνία? Μήπως είναι το 2016 και εκεί. Δεν ξέρω. Είναι εντυπωσιακά πράγματα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Είμαστε δεύτερη μέρα μετά το Πάσχα. Μάλλον τρίτη μέρα, να το πούμε, αν περιλαμβάνουμε και την Κυριακή. Αν και για τους Έλληνες βασικά η Κυριακή είναι το Πάσχα. Με τα ψητά και όλες τις ιστορίες. Αν και ο κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα και καλά κάνει και τα έχει. Και βεβαίως όταν έγραψα, ας πούμε, έτσι, αστειευόμενος, γιατί ο Σμίτ το πήρα σοβαρά, ότι όντως το ποτάμι έκανε, πώς να το πούμε, επιδρομές. Έγραψα ότι το κίνημα για την υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποτάμι έκανε επιδρομές και τα λοιπά, για να αρπάξει κοντοσούβλια, φρυγαδέλια και, πώς να το πούμε, γαρδουμπάκια και οτιδήποτε έχει απογορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι μάλιστα μου απάντησαν και σοβαρά, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν πρέπει να τρώχονται, γιατί είναι κακά πράγματα, βεβαίως. Πήγαινε, φάει μαρούλες. Δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε. Το κράτος οφείλει να εγγυάται την υγεία όλων αυτών των στοιχείων. Δηλαδή ότι πρέπει να τηρούν τα βασικά στοιχεία που αφορούν, ότι δεν μπορεί να είναι τρελά και εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Έλεγχος από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Από εκεί, έτσι, αυτό είναι. Από την άλλη μεριά, ελεύθερη επιλογή, μάγκες. Ελεύθερη επιλογή. Αυτά τα φασιστικά, αφήστε τα. Ένας κρατικοδίαιτος υπάλληλος του διαόλου του το κερατά η κάλτσα να αποφασίζει πώς και τι, αν είναι δυνατόν, και ειδικά όταν αφορά παραδόσεις, έτσι, που τέλος πάντων είναι διάολο. Τι να κάνουμε, με αμνοερήφια μεγάλωσε αυτός ο λαός και μεγαλουργήσε και αυτός ο λαός στο βαθμό που το επέτρεψαν ή που του δόθηκαν οι συνθήκες. Αλλά πώς θα το κάνουμε? Σόγι και καλά πρέπει να τρώμε αγελαδοκρέατα γερμανικής και ολλανδικές παραγωγές, και επειδή αυτοί ξέρουν, τους τραβάνε ενέσεις που πάει ο διάολος με αντιβιωτικά και όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό δεν μπορούν να πουλήσουν τα εντόστια. Πρέπει και εμείς, ας πούμε, να συνηθίσουμε αυτή την ιστορία για να τα σφάξουμε όλα? Και επειδή προσπαθούν κάποιοι να κάνουν τους βοσκοτόπους ή, αν θέλετε, τις περιοχές ανάπτυξης κτηνοτροφίας στην Ελλάδα ως παρθένο δάσος, ένα είδος, για παράδειγμα, τροπικής Αφρικής, ένα Jurassic Park θα έλεγα, με την αναβίωση της αρχαίας πανίδας, για παράδειγμα, και αμολάνε λίγκες, αμολάνε πώς το λένε, αγριογούρουνα και άλλα είδη εξωτικά, για να επαναφέρουν την πανίδα της αρχαιότητας. Να μας φέρουν και ελέφαντες εδώ σε λίγο, ας πούμε. Στην αρχαιότητα δεν είχαμε? Και λιοντάρια δεν είχαμε? Ο Αλέξανδρος δεν αποτυπώνεται σε κυνήγι λέοντα, ας πούμε, στην Ιμαθία? Να φέρουμε και λιοντάρια. Τι, άλλη μόνο. Λοιπόν, κάτι ανοησίες επάνω στον Ταΐγετο, ας πούμε, μου λέγανε κτηνοτρόφοι, ότι ανακαλύψανε ξαφνικά μια ωραία πρωία, ας πούμε, εκεί πέρα που δεν έχει μείνει τσακάλι για στην ιστορία αυτή, ότι επανήλθαν οι λίγκες. Πώς ήρθαν, τι γεννήθηκε, πώς? Τι είδα από μετεώρο? Όχι. Αμολύσανε λίγκες. Και πώς το καταλαβαίνανε? Βρήκανε σκοτωμένα τα ζώα και τρώγανε μόνο τα σκόρια τους. Οι λίγκες είναι ένα είδος αγριόγατας που υπήρχε στον Ταΐγετο το 2000 π.Χ. Δεν τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Αφήστε τους αγριόχειρους, ας πούμε, που αλωνίζουν τον τόπο. Υπάρχει ένα θέμα, η ισορροπία. Αλλά ξέρετε, επειδή οι Ευρωπαίοι ονειρεύονται την Ελλάδα ως χώρο παραθερισμού, δεν τους νοιάζει να υπάρχει κτηνοτροφία και προοπτική τέτοια. Οπότε διαλύστε τα όλα. Παράσιτον ο κτηνοτρόφος.
Καταλάβατε. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και σου αμολάνε. Άγρια φύση είσαι. Το κολλάνε και μια ταμπέλα οικολογικών και πάει ο διάολος. Οι ίδιοι βεβαίως την ίδια ώρα σου έχουν φέρει τα μεταλλαγμένα, ιστορίες, το βιομηχανικά κατασκευασμένο κρέας ή προϊόν διατροφής και στα πουλάνε αβέτα κουβέρτα. Από εκεί και πέρα τώρα, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό έτσι, που ένα από τα πολύ ωραία που έχει μείνει έτσι, στη μνήμη μου είναι, έχω διαβάσει αυτόν τον Γολγοτρώνη, ο οποίος αναφέρεται σε μια επιστολή προς τους δικούς του που έχουν απομείνει στην Πελοπόννησο μετά το 1806, όταν βρισκόταν και αυτός εξόριστος στη Ζάκυνθο. Υπάρχει ένα σημείο στη Ζάκυνθο, ένας λόφος, όπου ανέβαινε πάνω και πήγαινε και κοίταγε το Μοριά με νοσταλγία από απέναντι, τις καλές μέρες που φαινόταν ο Μοριάς από απέναντι, και τους έγραφε: κάθομαι εδώ ας πούμε στο πεζούλι, κοιτάζω εσάς από εκεί και τις τσίκνες μου έρχονται και οι τσίκνες που μου έρχονται από τα κοψίδια που τρώτε εκεί στο Μοριά, και στεναχωριέμαι γιατί εδώ μεταΐζουν οι Εγγλέζοι αγελαδοκρέατα. Από τότε το έχει το πρόβλημα ο Κακομοίρης ο Έλληνας, να τον ταΐζουν αγελαδοκρέατα για να μειώνει, για να, πώς να το πούμε, να υπάρχει και ο ινός των αγελάδων, ώστε να γίνει σπογκοειδής ο εγκέφαλος, να συρρυκνούται σε όγκο για να μην σκέφτεται πολύ και τέλος πάντων και στεναχωριέται. Λοιπόν, γι' αυτό και λέγαμε προηγουμένως ότι αν εξαιρέσει ένα συντηρητικό κομμάτι κόσμου, ο οποίος είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν δούλεψε, δεν πολέμησε ποτέ για τη ζωή του, βρέθηκε και βολεύτηκε, που λέμε, είτε διαμέσου του κράτους, είτε διαμέσου των πολιτικών παρατάξεων, είτε διαμέσου οποιοδήποτε συνδικαλισμού ή οτιδήποτε, αυτό είναι το πιο συντηρητικό κομμάτι το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Και το χειρότερο, το πιο συντηρητικό κομμάτι από όλο αυτό είναι αυτός που συνδυάζουν το ιδεολόγημα με αυτή την κατάσταση. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν την κατάστασή τους με αναφορές σε ιδεολογήματα. Δημήτρη, εδώ θέλω να το θέσω και σαν ερώτημα, γιατί αυτό που ακούγεται από ένα αρκετά σημαντικό έτσι, αριθμό συμπολιτών, ας πούμε, είναι ότι σαν λαός έχουμε ευθύνη εμείς για την κατάντια μας και λιγότερο, αν θέλεις, οι επιρροές που προκύπτουν από την εξουσία, γιατί και αυτήν εμείς την επιλέγουμε. Δεν έχουμε ακριβώς την δυνατότητα επιλογής, όπως το ξέρεις άλλωστε. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής, γιατί ποτέ μα δεν μας δόθηκε η δυνατότητα επιλογής. Το δυστύχημα ότι στα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε μάθει να ζούμε με αυτή τη βρώμα τόσο πολύ που είναι αδύνατον τα ρουθούνια μας να συνηθίσουν σε άλλη οσμή. Τόσο πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πούμε, οι αισθητήρες μας, να το πούμε έτσι, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει άλλη μυρωδιά. Εγώ φοβάμαι ότι, γιατί μέχρι το 70, ας πούμε, έτσι, αυτός ο λαός ήταν σε μια διαρκή κινητικότητα πολιτική. Δηλαδή υπήρχαν ταραχές, ανακατατάξεις πάλι του λαού, πάλι συνεχώς. Από τη δεκαετία του 70 και μετά. Από το 80 στην ουσία. Ουσιαστικά ναι, από το 80, γιατί εκεί πλέον καθιερώθηκε αυτή η διοίκη. Θα σου πω και ποια χρονιά συγκεκριμένα. Οι γενιές δεν έχουν προσλαμβάνουσες. Το ξέρω, ναι, αυτό και είναι το δράμα. Αυτό με τρομάζει λιγάκι ως προς το τι μπορούμε να προσδοκούμε. Ναι, αυτό και εμένα με τρομάζει, γι' αυτό και φοβάμαι ότι έχουμε 50-50 πιθανότητες να πετύχεις κάτι. Αλλά αυτή τη φορά η αποτυχία θα είναι ιστορικών διαστάσεων αποτυχία. Όποιος πιστεύει ότι κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα για τα επόμενα χρόνια, απλούστατα δεν βρίσκεται δεν πατάει στον πλανήτη Γη. Ναι, δεν πατάει στον πλανήτη Γη. Το δράμα της ιστορίας είναι ότι κατασκεύασαν όλες τις πολιτικές δυνάμεις που υπήρχαν, συμπολίτευση-αντιπολίτευση, έναν Έλληνα ο οποίος δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ή μάλλον έχει επαφή με την πραγματικότητα διαμέσου του ρουσφετιού με τις πολιτικές δυνάμεις. Ακόμη και στην αριστερά έχει καθιερωθεί τόσο πολύ το ρουσφέτι, που είναι αδιανόητο. Εγώ θυμάμαι τον ενιαίο συνασπισμό, ένας από αυτά τα πράγματα που συχάθηκα στον ενιαίο συνασπισμό της δεκαετίας του 80. Ήταν το ρουσφετολόι. Ήταν απίστευτο πράγμα. Το έχουμε βιώσει. Απίστευτο πράγμα. Μιλάμε για τον ενιαίο συνασπισμό. Τι ήταν δηλαδή ο κάβουρας του τροσμήτου. Και μιλάμε για ρουσφέτη της πλάκας. Δηλαδή μιλάμε για ρουσφέτη εξουσίας. Έτσι.
Χάμος. Και επειδή βεβαίως οι Έλληνες ήταν μάστορες στο να χειρίζονται καταστάσεις, μιλάμε για αυτούς που είχαν εξουσία και που εναλλάσσουν την εξουσία, μάστορες αυτά τα πράγματα, δίνανε τη δυνατότητα στον τότε ενιαίο συνασπισμό να μπορεί να χειρίζεται καταστάσεις Ρουσφετιού. Έτσι ενσωματωνόταν πλήρως στο κυβερνητικό παιχνίδι. Για του εκμαυλισμού. Βεβαίως, για του εκμαυλισμού και το να νιώθει εξουσία. Εκεί είδα ανθρώπους που σήμερα βρίσκονται στην κυβέρνηση ως αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, ως υπουργοί της κυβέρνησης, να αλλάζουν χαρακτήρα, να αλλάζουν προσωπικότητα μέσα σε 24 ώρα. Εντυπωσιάστηκα, ήταν η πρώτη φορά που αντιλήθηκα τι μπορεί να σου κάνει εξουσία. Έστω και τόσα, και μια εξουσία υπό αίρεση. Γιατί σιγά τώρα μην είχε εξουσία ο Δραγασάκης τότε σαν υφυπουργός οικονομικών ή οι υπόλοιποι, ας πούμε, τίποτα. Είχε εξουσία στο βαθμό που έμπλεκε με τα διαπλεκόμενα. Τότε είχε εξουσία. Στο βαθμό δηλαδή που τα διαπλεκόμενα του επέτρεπαν να έχει εξουσία, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι ίδιοι άνθρωποι τωτινοί που επέτρεψαν τις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις, επέτρεψαν το θάνατο της δημοκρατίας. Γιατί στην ουσία δεν είχαμε δημοκρατία, δεν είχαμε βεβαίως Πασόκ, αλλά είχαμε προσδοκία δημοκρατίας. Υπήρχε πολύ έντονη προσδοκία δημοκρατίας στο λαό. Αυτοί το θανάτωσαν. Και το θανάτωσαν πώς? Επιτρέποντας τα λαμόγια, τα κυρίαρχα λαμόγια, τους ολιγάρχες του τόπου, να ιδιωτικοποιήσουν το βασικό μέσο που θα έπρεπε να φέρει τη δημοκρατία ή να ανοίξει τον τόπο στη δημοκρατία, που ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Ποιος το έκανε αυτό? Η αριστερά το έκανε αυτό. Με ποιανών υπογραφές? Με αυτόν που κυβερνάνε σήμερα. Θα ξεχάσω εγώ τον Λαφαζάνη τότε μέσα στο ΚΚΕ που είχε λυσάξει να μας περάσει τη λογική ότι πρέπει να επιτρέψουμε στους Μπομπολέους, στους Λαμπράκηδες και σε όλους αυτούς τους υπόλοιπους να πάρουν στα χέρια τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν η βασική τοποθέτηση του κινήματος, όχι του ΚΚΕ, του κινήματος γενικότερα ήταν να ανοιχτεί στην κοινωνία το μέσο. Στην κοινωνία. Και αν είναι να πάρουν άδειες, να πάρουν κοινωνικοί φορείς άδειες, ώστε να ακουστεί ο πολίτης, γιατί δική του περιουσία είναι. Και όχι Μπομπολέοι και τα αρέστα. Θα τα ξεχάσουμε. Ή μήπως τα έχουν ξεχάσει αυτοί? Δυστυχώς δεν τα έχουν ξεχάσει. Και επειδή δεν τα έχουν ξεχάσει, να γιατί δεν προχωράνε. Δεν προχωράνε σε πράγματα που είναι απολύτως όριμα στην ελληνική κοινωνία. Και τέλος πάντων, δημοσιονομικό κόστος δεν έχουν. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή, τελείως. Έτσι. Τι δημοσιονομικό κόστος έχει απλή αναλογική? Τι δημοσιονομικό κόστος έχουμε να έχουμε πραγματικά ένα σύστημα το οποίο να αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό? Τίποτα απολύτως. Μην τρελαθούμε τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Παρόλα αυτά όμως, την εποχή που έχουν πρόβλημα να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις μέσα στο δημόσιο τομέα, να πληρώσουν τα νοσοκομεία, δίνουμε 18 εκατομμύρια στον Παναγόπουλο και στην παρέα του. Διαιωνίζοντας το σύστημα. Έτσι. Το... Λοιπόν, βεβαίως αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο κ. Παναγόπουλος έχει βάλει μπροστά αυτούς που ο ίδιος διόριζε μαζί με τις άλλες παρατάξεις στη ΓΕΣΕ και στις Ομοσπονδίες. Και αντί να γίνει έρευνα εισαγγελέα που πήγαν τα λεφτά, τι δάνεια έχουν πάρει, πώς έχουν χρησιμοποιήσει τα λεφτά της εργατικής εστίας εδώ και δεκαετίες, πού έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά μέσω των παρατάξεων, κουβέντα. Τους δώσανε άλλα 18 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν υφίσταται συνδικαλιστικό κίνημα σε επίπεδο ομοσπονδιών και Γενικής Ομοσπονδίας. Η ΑΔΔ δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό του τύπου είναι καθαρά φατριαστικό σύστημα, σύστημα φατριών, ακριβώς όπως το είχε στήσει ο Μουσολίνη. Τέτοιο πράγμα είναι. Εντάξει, καθαρά κορπορατιστικό σύστημα. Μα θα ξεχάσουμε τώρα τι ρόλο έχουν παίξει οι μεγάλες ομοσπονδίες, Δημήτρη, στο ζήτημα των απεργιών όλα αυτά τα χρόνια. Δεν γίνεται μόνο αυτό το πράγμα. Πες μου τι κάνανε να υπερασπιστούν το μέσο Έλληνα πολίτη, το μέσο Έλληνα εργαζόμενο τα τελευταία 6 με 7 χρόνια που το έχουν αλλάξει τα φώτα. Αυτό τίποτα. Τίποτα. Και όλοι αυτοί, όχι έχουν σκελετούς, οι σκελετοί που έχουν στο ντουλάπι μοιάζουν με εκείνον τον πίθηκα που βρήκανε τελευταία στην Κίνα, ας πούμε, που έχει 2-10 ύψος. Τους σκελετούς εννοώ. Ναι. Τέτοιους σκελετούς έχουν. Δηλαδή, αν ανοίξουν τα ντουλάπια, ας πούμε, του κυρίου Παπαναγόπουλου και όλων των συνδικαλισταράδων, ανεξαρτήτως παράδοξης, οφείλω να ομολογήσω, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Βεβαίως, δεν έχει. Εντάξει, εγώ συνάντησα για παράδειγμα σήμερα, βρέθηκα σε κοινές ομάδες εργασίας για την είδηση του ΙΝΕΤΣ ΓΕΣΕ ή και άλλων τέτοιων ιστοριών στη δεκαετία του 80, λέω, με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεροδούλοι, μεροφάκι, και ξαφνικά έχουν βρεθεί διοικητές οργανισμών με εκατομμύρια πίσω τους. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, από τι? Από το μεροδούλοι, μεροφάι.
με εκατομμύρια που κάνανε γάμους στα παιδιά τους, ας πούμε, και τους τύχησε μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Πας μακριάδες στο Τζουκαλά, ας πούμε, τη ΟΤΟΕ, που βρίσκεται και που βρίσκεται και σήμερα. Βεβαίως, δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρει. Έτσι, εγώ μιλούσα με διευθυντές τραπεζών, με διευθυντές, διευθυντικά στελέχη που σκοτώνονται στη δουλειά. Δεν μιλάμε για τους δήθεν διευθυντές τραπεζών όπως ο κ. Παναγόπουλος, που δεν έχει πατήσει μια μέρα στη δουλειά. Δεν έχει πατήσει, παρόλα αυτά είναι διευθυντής τραπέζης, έτσι. Λοιπόν, και παίρνει αντίστοιχα τους βαθμούς του καταστήματος, λογικά, όχι. Ναι, διευθυντής τραπέζης σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, τους έλεγα για το λεγόμενο καταπίστευμα που δημιουργούνται στις τράπεζες ώστε να μπορέσουν να δώσουν επιπλέον μπόνους στα στελέχη τους. Το 1 εκατομμύριο ή το 500.000 είναι αδιανόητο, έτσι, για τα περισσότερα στελέχη σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως, όταν πας πιο ψηλά, βεβαίως υπάρχουν και υπάρχουν πολύ ψηλότερα, αλλά μιλάμε για αυτό το πράγμα και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνδικαλιστικά ή διατηρούσαν συνδικαλιστική άδεια, δηλαδή από αποχή από τη δουλειά τους για 30 χρόνια. Ναι, ναι. Για 30 χρόνια. Ναι. Και τα παίρνανε κιόλας μέσω και μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων. Δε, έτσι, δεν θα το θυμίσω. Ναι, αυτό. Θέλω να πω ότι κάτσε, υπάρχουν ζητήματα εδώ. Η ΓΕΣΕΕ μόνο δεν δημοσιεύει προϋπολογισμό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Επί δεκαετίες, εγώ θυμάμαι από την εποχή του ορίστη του Χατζηβασιλείου, εποχή δεκαετίας του 80, αρχικά, οι πρώτες ΓΕΣΕΕ δηλαδή, που άρχισαν μετά την ιστορία του Καρακίτσου, ας πούμε, που τον διώξανε, την εποχή δηλαδή διορισμού της ΓΕΣΕΕ, έμπαινε θέμα προϋπολογισμού της ΓΕΣΕΕ. Από τις λεγόμενες δημοκρατικές παρατάξεις. Ας πούμε, ρε παιδιά, πρέπει να υπάρχει απολογισμός. Πώς γίνεται, ας πούμε. Και εγώ με όλους τους τύπους. Πώς είναι δυνατόν. Και τώρα τους δίνουν 18 εκατομμύρια. Δηλαδή στον Αλ Καπόνε τον επιδοτείς για πάνω. Μιλάμε για Αλ Καπόνε τώρα. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση θα μας βγάλει στο ξάγνατο. Τι περιμένουμε, ρε παιδιά, από αυτή την κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν είναι να βρεθούμε στα δύσκολα, το από τώρα πρέπει να χρειαστούμε να προετοιμαστούμε. Όποιος νομίζει ότι τότε θα τα κάνει όλα, τότε το μόνο που θα κάνει όλοι αυτοί που λένε να περιμένουμε, να δούμε κτλ., είναι οι πρώτοι που θα την κοπανίσουν να πάνε σπίτι τους. Λέω να πάνε σπίτι τους από τώρα. Ας πάνε σπίτι τους από τώρα. Να κάνουμε και εμείς δουλειά. Δηλαδή, έλεος σε αυτήν την ιστορία. Αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας, και το λέω με τα πλήρους γνώσεις, βράζει. Και το λέω προς όλους εκείνους που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι δεν έχουν τα μυαλά τους στο κεφάλι τους και νομίζω ότι σε έναν ιδιαίτερο μικρό κόσμο, και επειδή τα 800 ευρώ πιστεύουν ότι είναι εγγύηση για το ότι μπορούν να περιμένουν. Εάν λέγαμε για πολλά χρόνια μη σκάσει καμιά ιστορία με κανένα δίκανο, κανένας και όλα αυτά, έτσι, να μην σας πω ότι θα το δείτε τώρα, γιατί τώρα ο Κοσμάκης έχει εξαντληθεί. Εννοείς το κοινωνικό αυτοματισμό που μπορεί να δημιουργηθεί, έτσι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τον έχουν φτάσει στα όρια του. Τον έχουν φτάσει στα όρια του. Οτιδήποτε, ακόμη και οι υποσχέσεις τους, δεν τον αφορούν. Εάν δείτε τα 3/4 της απασχόλησης αυτή τη στιγμή που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι ελεύθερο, δεν είναι μόνο ο μισθωτός, μιλάμε και για τον ελεύθερο επαγγελματία, μιλάμε και για τον μικρομεσαίο, έτσι. Αυτός ο κόσμος δεν έχει να προσβλέψει σε τίποτα. Ούτε καν οι αναφορές της κυβέρνησης δεν τον καλύπτουν. Πάρτε κάτω να δείτε σε ποιους απευθύνονται οι υποσχέσεις. Δεν σας λέω τα μέτρα. Για τα μέτρα δεν αφορούν ούτε τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα τους οπεδώσουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Και να δείτε ότι κατά καλό καιρό θα συζητάμε ποιοι θα απολυθούν από αυτούς. Καταπέτυση των δανειστών. Κατά καλό καιρό. Με βάση του νέου συμβολέου. Με του νέου συμβολέου και τη Δημοσιονομική Επιτροπή που θα έχει ιδρυθεί και. Λοιπόν. Του independent body. Άλλωστε, ο Αλέξης ο Μητρόπουλος, όπως μας θυμίζει ο φίλος ο Μιχάλης εδώ, το πρωί είπε ο Αλέξης ο Μητρόπουλος στην τηλεόραση πως μετά από με αυτά που αναφέρονται στη λίστα Νικολούδη, δεν θέλει ούτε να ακούσει για περικοπές μισθών και συντάξεων. Ποιος? Ο Μητρόπουλος. Τη λίστα είδε, την καινούργια που συζητάει με τους δανειστές κτλ. Και λέει δεν θέλει να ακούει για περικοπές μισθών και συντάξεων. Γιατί το είπε? Γιατί είδε τι περιλαμβάνει και ξέρει που πιέζουν οι δανειστές. Και βεβαίως, γιατί νομίζετε ότι το καθυστερούν οι δανειστές? Τι λέγαμε από αυτό το βήμα και από άλλα βήματα? Ότι διαπραγμάτευση, όσο καθυστερεί η διαπραγμάτευση, είναι υπέρ των δανειστών.
Γιατί? Γιατί εσύ οδηγείσαι σε πλήρη δημοσιονομική ασφυξία και έτσι θα αναγκαστείς να εμφανίσεις το λαό σου ότι τι να κάνεις, θα τα παθαντευτείς όλα προκειμένου να πάρεις αυτά 7,2 δισεκατομμύρια να καλύψεις ό,τι και ό,τι, γιατί στο επόμενο τετράμινο έχεις 16,4 δις έτσι, εκκρεμότητα μόνο από το χρέος. Ναι, το 15 είναι οι πιο χρονιές που είναι. Εννοώ μέχρι το να συμφωνηθεί το καινούριο πρόγραμμα. 16,2. Καταλαβαίνουμε από πού θα πνίξουν κόσμο. Λοιπόν, να γιατί από την πρώτη μέρα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί η διαγραφή του χρέους. Να γιατί από την πρώτη μέρα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει σοβαρή αύξηση του λαϊκού εισοδήματος, ξεκινώντας από τους πιο φτωχούς. Δηλαδή από εκείνους που πραγματικά έχουν οδηγηθεί στο περιθώριο. Στον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως το λέει επίσημα η αργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον κοινωνικό αποκλεισμό. Σε αυτός έπρεπε να ξεκινήσει. Πόσο θα στήξει αυτή η ιστορία, 6 με 7 δισεκατομμύρια. Όσο μας στοιχίζει το χρέος. Όσο μας στοιχίζει το χρέος, παράθεμάμε, με μια διαφορά, ρε διάολε, θα το κόβαμε εμείς το νόμισμα αυτό. Και έτσι δεν θα φόρτωνε χρέος. Και θα το φτιάχναμε έτσι και θα το δίναμε εκεί που πραγματικά θα πιένε τόπο. Γιατί αυτό το χρήμα θα οδηγούσε σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης στην αγορά και θα άρχιζε ο μικρομεσαίος, ο επαγγελματίας να έχει νόημα. Βέβαια. Εάν αυτό συνοδευόταν και από ένα πρόγραμμα σοβαρών δημοσίων επενδύσεων και όχι ΕΣΠΑ και αηδίες που λένε αυτοί, αλλά σοβαρών επενδύσεων στην παραγωγή και στις παραγωγικές υποδομές της χώρας, καταλαβαίνετε τι να είχαμε σε 3 μήνες. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε τι, τη μιζέρια μας. Τι είπε με τον Πούτιν ο τέτοιος που θα πάει ξανά τον Ιούνιο, παρεπιπτόντως. Σε αυτούς που προγραμματίζουν τα ταξίδια του κυρίου Τσίπρα, να τους πω ότι η Μόσχα τον Ιούνιο είναι θεσπέσια. Αυτό το έχει αρχίσει μόλις η άνοιξη να καλπάζει στα μεγάλα δάση των Σημείδων που είναι κατά μεσής είναι η Μόσχα και είναι θαυμάσια για τουρισμό. Γιατί αυτό θα πάει να κάνει. Ναι, η άλλη κουβέντα που γίνεται βέβαια και δεν μαθαίνει και κανένας τι λένε είναι η συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με την κυρία Λαγκάρτ. Έτσι, όπου προκάλεσε την παρέτηση του. Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετό του. Του σημερινού εκπροσώπου μας. Και ανταυτού, από όσο διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, προφανώς είναι αλήθεια. Η επίσημη απάντηση σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν ενημερώθηκα, είπε ο κύριος εκπρόσωπος, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Και πήγε μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Τουρμελιώτη, ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, βεβαίως. Από αυτόν που. Αυτόν δηλαδή. Που δεν είχε ούτε καν την ευτυχία να παραιτηθεί όταν συνέβαιναν όλα αυτά που περιγράφει ο ίδιος στο βιβλίο του. Το 10. Και ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζει η εισαγγελέα, αυτός ο κύριος. Ναι, ξαναβρέθηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντιπρόεδρος είναι. Όχι πρόεδρος νομίζω. Δεν έχουν βάλει πρόεδρο. Δεν έχει σημασία τώρα. Ό,τι και να είναι. Είναι τοποθετημένο. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι τραγικές. Σας λέω, σε 3 μήνες θα μπορούσε να έχει αλλάξει ο τόπος. Να έχει αλλάξει ο τόπος. Και τώρα συζητάμε. Εκτείναξη των αυτοκτονιών. Τρομακτικό ρεύμα μεταναστών στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή οφείλεται κατά κύριο λόγο βέβαια στην καταστροφή που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει τρομακτικό θέμα. Και βεβαίως, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι υπάρχει συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας να διοχετεύεται όλο το ρεύμα αυτό των μεταναστών διαμέσου Ελλάδας. Mm. Διότι δεν μπορεί μέχρι πριν από μερικούς μήνες, περίπου 6-8 μήνες, το κύριο ρεύμα να πήγαινε μέσω Βουλγαρίας, η Βουλγαρία τα στήλωσε, απείλησε και ξαφνικά τους φέρνουν από κάτω. Για μια στιγμή, ρε παιδιά. Εδώ μου στείλανε εμένα κάποιο μήνυμα από την ΚΟ, από το επαγγελματικό επιμελητήριο της ΚΟ, που είναι έξαλλη, λέει, είναι κατάσταση τραγική. Και η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Άλλη παρέα του Γιώργου αυτή. Πώς χωράνε. Λέει, δεν υπάρχουν μετανάστες στο κέντρο, απλά το πρωί λιάζονται. Τι είναι γάτες? Τις γάτες και τους σκύλους μέτρησε. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι λέει τούτη, λέει. Και την πλακώνουμε τις. Προφανώς υπάρχουν, τεράστιο πρόβλημα έχει και διωγγώνεται. Και αυτό το πράγμα θα είναι ακόμη χειρότερο, γιατί όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι συσσωρεύονται και τους συσσωρεύουν εδώ πέρα, αλλά είναι και σε ισχυρότερες συνθήκες η χώρα. Και εδώ, Δημήτρη, επειδή πολλοί μας λένε ότι δεν έχουμε ως ΕΠΑΜ καθαρή θέση απέναντι στο μεταναστευτικό, νομίζω ότι μιας και το άνοιξε το θέμα έτσι, ένα απλό
μια μικρή τοποθέτηση που θα μπορούσε να γίνει. Εμείς αυτό που έχουμε πει και το λέει από την πρώτη στιγμή το είπαμε και είναι λάθος να λέγεται ότι δεν υπάρχει καθαρή θέση απέναντι στο μεταναστευτικό. Εξαρτάται τι εννοεί ο καθένας καθαρή θέση. Καλά, σαφώς. Εμείς δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ανθρώπους να τους πνίξουμε στο Αιγαίο. Τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να το πούμε ποτέ. Μα είναι δυνατόν. Δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ότι θα τους γυρίσουμε ξανά πίσω στην Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αθωώσουμε τους λαθρεμπόρους και τα κυκλώματα λαθρεμπόρων, μετατρέποντας τα θύματα τους ξανά σε διπλό θύμα. Το τους ξαναστείλουμε από εκεί που ήρθανε, δηλαδή για να πέσουν ξανά θύματα των ίδιων λαθρεμπόρων. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Και να ξανάρθουν ξανά με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο ή δεν ξέρω και ό,τι άλλο μπορεί να τους κάνουν. Δεν ξέρω τι με ενδιαφέρει. Έτσι. Αλλά με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα, αυτό το καθεστώς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτο να απαλλαγούμε από την περίφημη συνθήκη Σέγγεν και τη συνθήκη Δουβλίνο 2. Λοιπόν, πρέπει να απαλλαγούμε και να ακολουθήσουμε αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις, και είπατε αμωστία. Του ΟΗΕ, όπου με τα χαρτιά της θα πρέπει να προμηθεύουμε τους ανθρώπους αυτούς για να πηγαίνουν όπου θέλουν. Περίμενε, Δημήτρη. Όχι όπου θέλουμε. Περίμενε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεσαι σε ρήξη με το βασικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάνε στο διάολο. Δεν κατάλαβα. Με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί εγώ πρέπει να γίνω σκοπιδοτενεκές Γερμανίας. Ναι, γιατί σου λέει, μα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να τους χορηγήσεις έγγραφα. Απαγορεύεται να τους χορηγήσεις έγγραφα. Σου λένε οι άλλοι, τους στέλνεις στη Γερμανία, τους βάζουν στο αεροπλάνο και τους ξαναφέρουν πίσω. Όχι, δεν μπορούν. Άμα έχουν έγγραφα από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία, δεν μπορούν. Α, έτσι πρέπει. Δεν μπορούν. Από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Δεν μπορούν. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία θα στα δώσει τα έγγραφα. Αυτά. Θα στα δώσει τα έγγραφα εφόσον είσαι μέσα στο πλαίσιο ενός Δουβλίνου 2. Όχι. Όχι, γιατί είσαι εκτός, δεν υπάγεσαι στις βασικές κατευθύνες γραμμές και τον τρόπο που το χειρίζει το θέμα το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάγεσαι αυτόν. Έχεις εξαιρεθεί. Έχεις μπει σε μια ειδική συμφωνία. Ακριβώς. Η οποία διαχειρίζει το θέμα με όρους που γουστάρουν οι Βρυξέλλες. Δηλαδή, ευνοούν τα κυκλώματα λαθρεμπορίας ανθρώπινων ψυχών και τους πιο αδίστακτους από τους εργοδότες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Άρα ξαναπαρουσιάζεται άμεσα η επιτακτική ανάγκη να δεις πώς βγαίνεις έξω από αυτό το ζουρλομανδία, εν πάση περιπτώσει, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτως ή άλλως. Με αυτό λέμε. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχουμε πιστεί ακόμη. Τρεις μήνες μας πιλατεύουν, μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Και δεν έχουμε πιστεί ακόμη ότι δεν μπορούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα μην περιμένουμε να δούμε. Εάν δεν το κατόρθωσε και ο Τσίπρας, ποιος θα το κατορθώσει, ρε παιδιά, άμα μας ξανάρθει ο Σαμαράς. Δηλαδή. Τι είναι, άρα είναι πρόβλημα πλαισίου. Δεν είναι πρόβλημα διαχείρισης του πλαισίου. Τόσο απλό. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ικανότητα. Είναι ανίκανος ο Τσίπρας και ήταν ικανός ο Σαμαράς. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, είναι ανίκανος ο Κατρούγκαλος, αλλά ικανός ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τα πνιγούμε όλοι. Το πλαίσιο είναι το πρόβλημα. Και αν δεν σπάσουμε το πλαίσιο, θα βυθιστούμε πώς το λένε, αυτανδροί. Και ξέρουν να το σπάσουν το πλαίσιο. Απλά οι ίδιοι το αποδέχονται. Το ξέρω, δεν διαφωνώ. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, εκεί είναι ανίκανοι. Όντως, εγώ το πιστεύω εκεί. Εκεί μπαίνει θέμα ικανότητας. Τι, στο αν μπορούν να το σπάσουν οι ίδιοι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί μπαίνει θέμα ικανότητας. Γιατί. Πρέπει να το κάνεις. Ο Σαμαράς, άμα θέλει να το σπάσει το Σπάιρι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν μπορείς να πεις στον Αλ Καπόνε να συγκροτήσει ένομη τάξη. Δεν γίνεται. Είναι έξω από την. Δεν είναι όλοι οι Αλ Καπόνε. Όχι, όχι, δεν λέω. Όταν εσύ πιστεύεις τόσο πολύ ότι δεν μπορεί να σταθεί λαός και χώρα. Αυτεξούσια, δηλαδή με δικό της δικαίωμα και αυτοδιάθεση, δεν μπορείς να βοηθήσεις έναν λαό που παλεύει για την αυτοδιάθεσή του. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί, δεν το χωράει ο νου σου. Ναι, αφού έχεις κατασκοτώσει όμως την λογική του να καταλάβει ο λαός μας ότι πρέπει να παλεύει για αυτοδιάθεση, γιατί ο λαός μας αυτή τη στιγμή δεν ξέρει να παλέψει για αυτοδιάθεση. Αυτή τη στιγμή έτσι δεν διαφωνώ σε αυτό, θα και το καταλάβει και πολύ σύντομα μάλιστα, όταν θα του φορέσουν το συμβόλαιο ανάπτυξη, το νέο συμβόλαιο θανάτου που ετοιμάζουν για να το φορέσουν κουστούμα. Γιατί αυτό συζήταγε ο Βαρουφάκης με την κυρία Λαγκάρντ. Mm-hmm. Εντάξει, το νέο συμβόλαιο θανάτου της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα το καταλάβει και θα το καταλάβει το τι θα γίνει. Ήδη το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος. Όλες οι μετρήσεις που έρχονται από το εξωτερικό πλέον επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει καμία μέτρηση από το εξωτερικό που να μην λέει ότι το 52 με 56% του κόσμου πιστεύει ότι πρέπει να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Δηλαδή να φύγουμε από το ευρώ. Το πιστεύει. Τι δεν ξέρει ακόμη. Ποιος θα το κάνει. Ποιος. Θα το κάνει. Πώς θα γίνει. Γιατί περισσότερο ο κόσμος εμπιστεύεται τα πρόσωπα. Δηλαδή,
δεν μπορεί να καταλάβει τις θετικές λεπτομέρειες και ούτε είναι υποχρεωμένος να τις ξέρει, όπως τον είχαν βάλει να σκέφτεται με spread και ιστορίες. Ξέρει όμως ότι αν του δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψει, θα δουλέψει και θα επιβιώσει. Αλλά ποιος θα είναι εκείνος που θα μπορεί να τον εμπιστευτεί ότι ρε παιδί μου ξέρει να κουμαντάρει αυτήν την ιστορία. Και λέμε καθαρά, εδώ μια δύναμη υπάρχει μόνο. Και αυτή η δύναμη είναι το ΕΠΑΜ. Και εδώ τώρα, Δημήτρη, μην τρελαθούμε τώρα. Εννοείται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όχι, ακριβώς. Ξεκαθαρίζουμε αλλά τα πράγματα. Δεν έχει κλονιστεί πάρα πολύ και η αξιοπιστία του κόσμου για τους πολιτικούς ή για τις πολιτικές δυνάμεις ή για τους φορείς αυτούς, ναι, που λένε τώρα να σε πιστέψουν. Καταλαβαίνεις, όταν δηλαδή ένας ΣΥΡΙΖΑ το αρχίζει και τον προδίδει πια και αυτό γίνεται όλο και πιο πασιφανές κάθε, κάθε μέρα, έχει κλονιστεί και η πίστη ανθρώπων. Όχι, που... εγώ αυτό που βλέπω είναι απεριστότερο διαθέσιμος κόσμος το να εμπλακεί με τα πολιτικά. Δηλαδή είναι πρώτη φορά που βλέπω από την εποχή των Πλατιών. Ναι. Στην εποχή των Πλατιών υπήρχε πολύ έντονο ακόμη το ζήτημα της ανάθεσης. Ναι. Σήμερα όλο και περισσότερος κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι ρε παιδιά, τελειώσαμε τους επαγγελματίες. Εκτός του δημόσιου τομέα. Ναι, άστο αυτός. Γιατί είναι εκεί η κατηγορία. Ανεβαίνει. Εκεί είναι η κατηγορία. Εκεί η αλλά έτσι αλλιώς θα υποφέρουν αυτοί. Να το πούμε ξεκάθαρα. Θα υποφέρουν αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες. Όσοι δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, θα μάθουν να δουλεύουν, γαμώτο μου. Εντάξει, δεν υπάρχουν αγρομιστίες. Θα τελειώσουν εκεί οι αγρομιστίες. Καταλαβαίνεις πάντως τι λέω. Θέλω να πω ότι. Αυτοί θα υποφέρουν. Όπως και οι ολιγάρχες θα υποφέρουν. Γιατί θα τους τα πάρουμε, ρε διάολε, και θα τους τα πάρουμε την πρώτη μέρα. Και δεν τους τα πάρουμε επειδή είμαστε μάγκες και ωραίοι και τα λοιπά και μπαταξίδες και όλα αυτά ή συμμορίτες. Όχι. Γιατί τα οφείλουν στον ελληνικό λαό, είναι αποτέλεσμα του ελληνικού λαού και τις λαϊλασίες του και τέλος πάντων δεν έχουμε δει χαίρι και προκοπή από δάφτος. Δηλαδή, αν είναι κάποιος να πληρώσει, θα πληρώσουν αυτοί. Αλλά όχι θα πληρώσουν τους στοχογλύφους, θα πληρώσουν τον ελληνικό λαό για να έχει να αναπτύσσεται. Δεν θα πληρώσουμε τους στοχογλύφους με τα λεφτά ή τις περιουσίες των ολιγαρχών. Και ποτέ μισώσουν και ξαναπατήσουν αυτή τη γη. Τη μολύνουν με την παρουσία τους. Τη μολύνουν αυτή την ιερή γη με την παρουσία τους. Δεκαετίες τώρα, αιώνες για να μην πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από τους φοβλιστές, ούτε από τους ολιγάρχες, ούτε από κανένα από δάφτους. Θα κληθούν από την πρώτη μέρα να πληρώσουν μέχρι και την τελευταία δεκάρα που χρωστάνε. Και όχι που χρωστάνε τρέχοντα, αλλά και αναδρομικά έτσι. Αυτά που χρωστάνε. Λοιπόν, θα τα πληρώσουν και είναι αρκετά για να μπορέσει να ζήσει ετούτος ο τόπος για την επόμενη δεκαετία χωρίς να δουλεύει ούτε ένας Έλληνας. Να μην τρελαθούμε δηλαδή. Όχι πως δεν πρέπει να δουλέψουμε, μην τρελαθούμε. Έτσι. Πάμε να δουλέψουμε για να βγάλουμε τον τόπο από την κρίση. Αλλά τουλάχιστον το προϊόν αυτής της δουλειάς να μας ανήκει ή τουλάχιστον να ελέγχουμε τους όρους με τους οποίους διατίθεται στην οικονομία μας. Και είναι ένα ανταποδοτικό, ρε παιδί μου. Έτσι. Για να μην τρελαθούμε. Αυτή είναι η κατάσταση και μπορούμε να την κάνουμε. Και αυτό που βλέπουμε είναι όλο και περισσότερο κόσμο να λέει το εξής απλό. Άχισε το διάλογο τώρα να πάνε πάλι κάποιον επαγγελματία, ας πούμε, να μου χρεώσει για να μου ξανακαθίσει την ιστορία. Την κάνω μόνος μου. Μόνος δεν εννοεί ατομικά, εννοεί συλλογικά. Και εγώ αυτό που διαπιστώνω και μέσα στις διακοπές που είχαμε, του Πάσχα και τα λοιπά, που συζήτησαμε πάρα πολύ κόσμο, είναι η διαθεσιμότητα. Αυξάνει σοβαρά η διαθεσιμότητα ανθρώπων αξιόλογων να βγουν μπροστά. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει και άλλη δύναμη που γύρω από την οποία μπορεί να στηθεί αυτή η ιστορία. Άμα υπάρχει, παιδιά, δείξτε μου τι. Πολύ ευχαρίστως. Δεν υπάρχει. Εννοείς από πολιτικό φορέα. Βεβαίως. Και να σας πω γιατί άλλο. Εμείς τραβάμε μπροστά. Ο κόσμος υπάρχει, περιμένει, οφείλουμε να αποκριθούμε. Αμήν τι άλλο. Όποιος θέλει από κοντά, βεβαίως. Ανοιχτά, κανένα πρόβλημα, ούτε καπελώματα, ούτε ιστορίες, ούτε τίποτα. Και στο κάτω-κάτω, εμείς έχουμε αποδείξει ακόμη και τώρα αποδεικνύουμε με τις εκδηλώσεις μας ότι έρχονται σε εκδηλώσεις μας και μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εξηγήσει ποτέ με το ΕΠΑΜ. Και δεν έχουν και ακόμη. Και δεν το βάζουμε σαν προϋπόθεση αυτό. Εμάς μας νοιάζει να λειτουργήσει το μέτωπο μέσα στο λαό. Και δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο συντρίβοντας ή συνθλίβοντας κάθε ομάδα, ομαδούλα, κόμμα, παρακόμμα και οτιδήποτε αφορά τη δεξιά και τα αριστερά. Να τα διαλύσουμε όλα και να τα διαλύσουμε όχι δια διατάγματος ή φετβά, αλλά με τη δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Και τότε θα δείτε πόσο εύκολα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Να δείτε πόσο εύκολα γίνονται. Τις επόμενες μέρες άλλωστε εγώ αρχίζουν και πραγματικά πληθαίνουν οι εκδηλώσεις που γίνονται. Αύριο θα είμαι στην Εδιψώ,
την Παρασκευή θα είμαι στις 6 ώρα, θα είμαι στο Νέο Ηράκλειο, όπου γίνεται μια αντίστοιχη εκδήλωση, όλα με βάση το εναλλακτικό σχέδιο. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε από την πρώτη μέρα για να μπορέσουμε να βγούμε, τι θα μπορούσαμε να κάναμε σε 3 μήνες μέσα, για να τρελαθεί ο κόσμος δηλαδή, τι του δίνουν και τι θα μπορούσε να έχει στα χέρια του. Το Σάββατο θα είμαι στο Κανίδι, Ερμιονίδα, και φυσικά την Κυριακή στην Κόρινθο. Oh. Όπου βεβαίως κάνουμε εκδηλώσεις πραγματικά με κόσμο ο οποίος πραγματικά δεν έχει αναποθέσει γη και είδωρ, ούτε βολεύεται στο βόθρο που του λένε ότι είσαι καταδικασμένος να ζεις. Με αριστερή ταυτότητα ή με δεξιά. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτά. Είμαστε στην τελευταία ευθεία. Η ιστορία εξαρτάται από εμάς το αποτέλεσμα θα έχει. Και είμαστε στην τελευταία ευθεία. Εάν χαθεί αυτή η μάχη, δεν ξέρω ποια μάχη μπορεί να κερδιθεί πλέον. Τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή τη χώρα. Και κοιτάξτε, έχουμε επικίνδυνη κυβέρνηση. Πιο επικίνδυνη από την προηγούμενη. Όχι γιατί οι προθέσεις της είναι εξίσου επικίνδυνες. Εγώ δεν το κρίνω από αυτό το πράγμα. Είναι γιατί έχει εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο πώς να διαχειριστείς με θετικό πρόσημο εντός ευρωζώνης. Είναι πλήρες το αδιέξοδο και έτσι είναι επιρρεπής μέσα στο ζάλισμα της πολιτικής της, μέσα στη σαλάδα που δημιουργεί αυτό το αδιέξοδο, να παίξει πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Όπως για παράδειγμα αυτό που πάει να παίξει με τον Πούτιν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι για τη χώρα. Πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι για τη χώρα. Βάζουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Πριν πάμε στο τι άσχημα και πολύ επικίνδυνα παιχνίδια παίζονται αυτή τη στιγμή με τον Πούτιν και πάει να εμπλακεί ο Τζιτζιφιόγκος που λέγεται ελληνική κυβέρνηση ή ο Καρπαζός Πράκτορας στο Ιουσουφάκι, γιατί με αυτούς τους όρους πας να εμπλακείς και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, θα μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ γρήγορη ματιά στα email σας, αν και δεν δώσαμε σήμερα το email της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι είναι αρκετά τα δικό σας email. Μια φίλη μας ρωτάει για το τι γνώμη έχετε για τον Άρη Χατζηστεφάνου, Λεωνίδα Βατικιώτη και Νίκο Μπογιόπουλο. Μας λέει η φίλη, προσωπικά εκτιμώ τη δουλειά τους και θα ήθελα να εκφράσετε και εσείς μια άποψη. Ναι, και εγώ δεν μπορούσα να πω ότι δεν εκτιμώ τη δουλειά τους, αν και με ταλαιπωρεί πάρα πολύ στην άποψη που έχω για αυτούς τα ιδεολογήματα στα οποία είναι κολλημένοι. Δηλαδή μου θυμίζει θρησκοληψία άλλων εποχών. Αυτό το κόλλημα με την αριστερά, ρε γαμώτο, είναι ανεφρουγμένο. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και με τα δικά του χαρακτηριστικά. Το κόλλημα είναι φοβερό. Για μένα η στράτευση ήταν μία και μόνη από τότε που αποφάσισα να στρατευτώ πολιτικά 18 χρονών. Στράτευση στο λαό μου, η στράτευση στην εργατική τάξη από όπου ανήκω, στην οποία ανήκω, και αυτό υπερβαίνει τα πάντα. Και φυσικά στην πατρίδα μου. Γιατί πατρίδα στην πραγματικότητα αποτελεί το λίκνο αυτών των εργαζομένων, αυτών δηλαδή που δουλεύουν και με τον ιδρώτα τους προοδεύουν στη ζωή. Αυτό είναι το λίκνο τους, αυτό ήταν το πεδίο που μπορούν να αναπτυχθούν και να ενωθούν οι ίδιοι. Πέρα και πάνω από εξουσίες ή οτιδήποτε άλλες διαλυτικές δυνάμεις. Δεν κατάλαβα ποτέ μου την έννοια αριστερά. Δεν κατάλαβα ποτέ μου την έννοια ή την ιδεολογία έξω και πάνω από αυτά τα πράγματα. Για μένα εκεί ήταν το πρωτεύον. Πάντα. Και ίσως και αυτό μέσωσε από την αλωτρίωση της κομματικής πειθαρχίας που υπέστην όλα αυτά τα χρόνια, αν μέσωσε και στο βαθμό που μέσωσε αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, αυτό στεναχωριέμαι για ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν και έχουν μπορούν να δώσουν και εγκλωβίζονται ή έχουν εγκλωβιστεί σε αυτές τις ιδεοληψίες, τις κολληπτικές ιδεοληψίες. Οι ιδεοληψίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ζωντανή ζωή, η ζωή, όχι η ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή της κοινωνίας είναι προσφέρει απαντήσεις εκεί
δοκιμάζονται οι πάντες, εκεί οφείλουμε να δοκιμαστούμε πέρα από τις ιδεολειψίες. Αυτοί που περιμένουν ένα κόμμα ή μια ιδεολογία για να προστατευτούν είναι αυτοί που τρέμουν τη ζωή και την αναμέτρηση μαζί της, με τις προκλήσεις και τις αντιθέσεις της. Ένας φίλος μας ρωτάει μια τοποθέτηση για τους BRICS και μήπως θα ήταν μια συνήθεια σωτηρίας για την Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και δυνατότητες και ευκαιρίες που δίνονται σήμερα, και όντως υπάρχουν πάρα πολλές, μία από αυτές είναι και οι BRICS. Είναι προϋπόθεση, είναι να φύγουμε από το λάκκο των Λεόντων. Δεν είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να παίξεις ή να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες. Δεν σου δίνονται οι δυνατότητες και αφετέρου σε τέτοιες πιθανότητες δυσκολεύεις πάρα πολύ τη ζωή σου ή μπορεί να εμπλακεί σε γεωστρατηγικές αναμετρήσεις πάρα πολύ άσχημες, που να έχουν εκβάσεις Λιβύης ή εκβάσεις Συρίας ή εκβάσεις Ουκρανίας. Για να μπορέσεις να το κάνεις πρέπει να είσαι κυρίαρχο κράτος, με δυνατότητα να κινηθείς στη διεθνή κοινότητα με τους κανόνες και τους όρους που μπορείς να αξιοποιήσεις στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αλλά και των διεθνών σχέσεων. Διαφορετικά, όσο είσαι Γιουσουφάκη, όσο είσαι καρπαζωής πράκτορας, όσο είσαι ο τελευταίος τροχός αμάξης σε μια ένωση που μάλιστα έχει και κρατική υπόσταση στο διεθνές δίκαιο, τότε, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, τότε ό,τι και να λέμε είναι σαν να λέμε φιλολογία, έτσι να περνάει η ώρα. Α, πότε θα βγει το περιοδικό Αντέως? Πιστεύω τώρα πολύ σύντομα, είμαστε στην τελευταία ευθεία για να βγει. Και εμείς τα περιμένουμε, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα, φίλε μου Γιώργο, είμαστε η πατμόν πολέμου, το ΕΠΑΜ τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, αλλά και εγώ προσωπικά με πλήρη σας δίνω κάθε εγγύηση, θα δώσω τη μάχη που δεν έδωσα ποτέ στη ζωή μου στο επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο, τέλος πάντων μέχρι το τέλος του έτους. Θα δείτε μάχη ή οδηπορικά ή πράγματα που δεν τα έχετε δει ποτέ ξανά και από μένα και από το ΕΠΑΜ. Είναι η μάχη των μαχών. Ή κερδίζουμε και τα κερδίζουμε όλα, ή χάνουμε και τα χάνουμε όλα. Δεν εννοώ σαν ΕΠΑΜ, σαν λαός. Γιατί εμείς η φιλοδοξία μας πάντα ήταν να λειτουργήσουμε ως καταλήτες. Τελειώσαν τα ψέματα, ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του, δεν χωράνε περιθώρια πλέον. Ούτε για ψέματα, ούτε για αυταπάτες. Όποιος έχει τις αυταπάτες του, δικαιολογημένα μπορεί να κάτσει στο σπίτι του και να περιμένει την έκβαση του αγώνα. Αλλά όχι στα πόδια μας. Πάμε για τη μάχη των μαχών. Εδώ κρίνεται η αφοσίωση, ο όρκος τιμής, η πίστη που μπορεί να έχει ο καθένας σε αυτόν τον τόπο, στη δυνατότητα αυτού του τόπου να βγει καθαρός από αυτό το αδιέξοδο. Τώρα κρίνονται όλα. Τώρα κρίνονται όλα. Λοιπόν, επίσης, να διαβάσουμε και μια είδηση που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μια τελευταία είδηση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ότι η χορήγηση φοροδανείων από τις τράπεζες εξετάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο έχει βάλει στο τραπέζι και ερευνά τη δυνατότητα οι τράπεζες να χορηγούν δάνεια στους οφειλέτες του δημοσίου, ώστε να πληρώνουν μέρος ή ολόκληρη την οφειλή προς την εφορία. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν ένα μέρος ή ολόκληρη τις οφειλές προς το δημόσιο και έτσι να κερδίσουν τόσο οι οφειλέτες όσο και το δημόσιο. Οι πρώτοι θα κερδίσουν γιατί, λέει, παίρνοντας ένα χαμηλότερο δάνειο και ξοφλώντας ολόκληρη ένα μέρος οφειλής προς το δημόσιο, θα γλιτώσουν πρόστιμα και προς αυξήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα εκτινάξει το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να το κάνουν οι τράπεζες αν δεν τους ταχώσει χοντρά το δημόσιο. Και είναι μια παγίδα για τον πολίτη, γιατί στο δημόσιο μπορεί να διεκδικήσει και βέβαια κάθε αποπληρωμή πάει πολύ πιο μακριά ως προς τη διεκδίκηση του δημοσίου απέναντι στον πολίτη, ενώ στην τράπεζα και σύμφωνα με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας που το ετοιμάζουν θα του τα παίρνει πιο άμεσα και χωρίς να μεσολαβεί κανένας. Εάν αυτό ίσως να είναι μια σκέψη που έχει μπει στο τραπέζι, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα το δεχτούν οι τράπεζες, γιατί στην κατάσταση που βρίσκονται ακόμη και η μεγαλύτερη χρηματοδότησή τους, αλλά να ξέρετε θα συνοδεύεται με ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο. Δηλαδή θα συνοδεύεται με δυνατότητα της τράπεζας να δεσμεύει ακόμη και μισθούς και σύνταξη. Όχι απλά
πώς να το πούμε, ακίνητα και ιστορίες, θα δώσουν δυνατότητες στις τράπεζες να κάνει ό,τι και κάνει και η εφορία, ακόμη και ποινικά. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι αν είναι να το εφαρμόσουν σε μάζες, διότι η έννοια του φοροδανείου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2011, όταν άρχισε να καλπάζει η φορολογική επιβάρυνση, και τότε βγήκανε πάρα πολλές τράπεζες. Θυμάμαι, η Alpha Bank είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα φοροδανείων, δηλαδή δάνεια για να πληρώνουν τους φόρους τους οι ιδιώτες. Επειδή όμως οι οφειλές προς την εφορία ξέφυγαν, έχουν φτάσει ίσως και να πλησιάζουν τα 80 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, δεν δημοσιεύουν στοιχεία. Το καινούργιο στοιχείο, πρώτη φορά αριστερά, δεν έχουμε στοιχεία. Τα στοιχεία έχουν σταματήσει το Δεκέμβρη. Δεν έχουν στοιχεία. Δεν δημοσιεύουν, ρε παιδί μου. Έτσι κουστάρω. Δηλαδή, έχεις μαρουφάκι να γελάς, δηλαδή. Θα πρέπει να έχεις και στοιχεία να μελετάς. Δεν καταλαβαίνω. Δεν σου αρκεί να γελάς, δηλαδή. Τι είναι αυτό, με τον πόνο σου, βεβαίως. Να το ξέρουμε ότι είναι πολύ χοντρή παγίδα αυτή η ιστορία. Αφήστε δε που αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με διπλό νόμισμα, και τότε να κλάψουν μανούλες. Θα κλάψουν όχι απλά. Μαύρο δάκρυ. Λοιπόν, Δημητρή, επειδή μας παίρνουν τηλέφωνο από την ΕΔΥΠΣΟ και μας λένε πού ακριβώς θα γίνει το τέτοιο. Υπάρχει μια κινητοποίηση εκεί και ζητάνε οι άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν, αν ξέρουμε το μέρος, αν ξέρεις ακριβώς το μέρος που θα μιλήσεις. Αυτό είναι το δυστύχημα, ότι δεν το ξέρω. Το ζήτημα, όχι. Και θα ήθελα κιόλας, είχα ζητήσει κιόλας να μου στείλουν τα στοιχεία, δυστυχώς δεν μου το έχουν στείλει. Αν με ακούνε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να το δω, αν μπορέσουμε να το μεταδώσουμε, ή να το δημοσιοποιήσουμε. Τώρα, ακριβώς λίγο πριν, πήραν από την περιοχή εκεί και ζητήσανε συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, για το που θα γίνει εκδήλωση. Είναι μια δυνατότητα, επειδή είναι και τα νέα παιδιά στην περιοχή, δεν είναι μια προσπάθεια που είναι από θεμελιωμένο πυρήνα, ας πούμε, που ξέρει τις διαδικασίες. Ναι, μου το είπε ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που πήρε. Γι' αυτό κιόλας έχουμε αυτή την ιστορία. Ελπίζω τουλάχιστον να το έχουμε, να το αναρτήσω εγώ τουλάχιστον στο διαδίκτυο το ταχύτερο δυνατό. Εντάξει, θα επικοινωνήσουμε κι εμείς μαζί με τους άνθρωπους που ενδιαφέρθηκαν από εκεί, μόλις ξεκαθαρίσει ακριβώς σε ποιο σημείο στην ΕΔΥΠΣΟ γίνεται αυτή η εκδήλωση. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: σε συνέχεια των συνδικαλιστικών και άλλων επιδοτήσεών τους, σας προωθώ τα στοιχεία της χρηματοδότησης τους από το ΕΣΠΑ. Είμαι στο χώρο, γι' αυτό τα ξέρει λοιπόν αυτά, και λέει: θα τα πούμε, γιατί αξίζει τον κόπο, ρε παιδιά. Δηλαδή, να δείτε τι πιατσικολόγημα γίνεται σε βάρος του ελληνικού λαού. Αυτά που λες είναι λίγα. Εδώ υπάρχει πρόγραμμα για επιμόρφωση συνδικαλιστών. Ναι, αυτό είναι ο γιαγέλιο, όντως. Δηλαδή, όπως λέμε, Αλβανός τουρίστας, έτσι ακριβώς. Πρόγραμμα για επιμόρφωση συνδικαλιστών. Λοιπόν, επιδοτούμενο για τους συμμετέχοντες, και προφανώς υπάρχει και για άλλους συνδικαλιστικούς φορείς. Τα πιο χοντρά νούμερα μας παραθέτει ο φίλος και είναι τα εξής. Ανάδοχοι. ΓΕΣΕΕ, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕΕ, 71.408.948 από το ΕΠ Παιδείας. Από το πρόγραμμα δηλαδή που το επιδοτούμε, ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας. ΓΕΣΕΕ, Κέντρο Αναπτυξιακής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, άλλα 16.118.832 ευρώ. Χώρη για τα 18 μιλάμε εκείνα που τους έδωσαν. Εκείνα είναι για να τα μοιραστούμε μεταξύ τους συνδικαλιστές και με τους διορισμένους. Εδώ μιλάμε για το ΕΣΠΑ, τι παίρνουν. ΓΕΣΕΕ, Κέντρο Ορεστιάδος, 1.609.768. ΙΜΕ, ΓΕΣΕΒΕ, 12.230.935. Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, ΣΑΔΕΔΗ, 12.041.244. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστική μη Κερδοσκοπική, 23.850.889. Παίρνουν και τα 9 τα λεπτά, τα 789, τα 9. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Τι σοβαρολογείς τώρα, Σοφία, να σου χαρίσω τα 9 ευρώ. Τι λες, παιδάκι. 9 λεπτά. Όχι, ευρώ είναι. 789 ευρώ. Αν πάρουν 90, θα 9 ευρώ, δύο καφέδες στο Κολωνάκι. Τι λένε που θα στο χαρίσουν. Δημήτρη, πρέπει να τους καταγγείλουμε να πάρουν 7,90 αντί 7,80. Λοιπόν, μιλάμε για λαιλασία. Κατά τα άλλα, βεβαίως, αρπάξανε 110 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, άμα τα βάλετε κάτω, έτσι, τα λεφτά αυτά
τα λεφτά αυτά, 71 εκατομμύρια, δώσανε στο Ινστιτούτο Εργασίας και ΣΕΕ. Και πήραν 110 από τα νοσοκομεία για να πληρώσουν τον Δελτανιτάφ. Δηλαδή του σκοτώνει. Εκτελεστικό απόσπασμα, δηλαδή τι να σου πω. Κρεμάλα στο κέντρο, στο Σύνταγμα. Να τον μετονομάσουμε κιόλα πλατεία Κρεμάλα. Δηλαδή τι να σου πω δηλαδή αυτοί οι κερατάδες. Και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Έχω δουλέψει κι εγώ στην. Ως φοιτητής. Βγάζουμε το βιβλίο με τις στατιστικές. Έλα μωρέ τώρα, άσε ρε τώρα. Το φτιάχνω μόνος μου, μαθαίνεις. Την οποία την έχω στα χέρια μου, εντάξει, λέει κάποια στοιχεία. Έτσι, με 71 εκατομμύρια. Με 71 εκατομμύρια, ξέρεις, σου στείνω εγώ. Τι σου λέω τώρα, με σοβαρολογούμε τώρα. Λοιπόν, μιλάμε. Άσε τώρα, τι να πούμε. Τι να πεις. Και βεβαίως δικαιολογημένα είναι σαλταρισμένος ο κόσμος. Σου λέει κάτσε ρε κεράτα. Κάτσε. Δηλαδή από αυτούς το να το κόψει αυτό το πράγμα ή τα 18 εκατομμύρια στον κύριο Παναγόπουλο, δηλαδή είναι τόσο θέμα. Εδώ δεν έχει κόψει το τάλιρο ρε εσύ Δημήτρη. Το πεντάευρο. Ρε γαμώ του με το τάλιρο, έχουμε τρελαθεί. Γιατί και τώρα το Πάσχα, ας πούμε, είχε βρεθεί κόσμος και μου λέει εντάξει, παιδί μου τουλάχιστον έκοψε το τάλιρο. Και του λέω φίλε μου, δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όχι. Το έχουν ανακοινώσει 4 φορές το κόβουν και δεν το έχουν κόψει. Είναι απίστευτη, δηλαδή. Το ψέμα τους πρέπει να είσαι φοβερά αριστερός για να λες τέτοιο ψέμα. Όπως είναι ακριβώς το ίδιο και με, δηλαδή. Με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Ακριβώς το ίδιο. Δεν τους έχουν κόψει ακόμα, λένε οι άνθρωποι, ας πούμε. Αφού το είπαν. Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα έτσι. Γιατί ειλικρινά, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρώτον, εγώ δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, ρε συναγωνιστές που ήσασταν εκεί πέρα, ας πούμε, που εμφανίστηκε ο κύριος Νικολόπουλος με τον κύριο Χριστοφορίδη. Στο Σταθάκι. Όχι στο Σταθάκι. Σε ένα ειρηνοδικείο και εμφανίστηκαν μέσα από τη τηλεόραση και όλα αυτά. Το να τους ξυλοφορτώσετε ήταν δύσκολο. Μπροστά στην κάμερα εκεί να τους δώσετε ένα παράδειγμα το τι σημαίνει ρε παιδί μου να εμφανίσεις εκεί πέρα σαν κολοφωτιά και να καπηλεύεσαι τον αγώνα και την αγωνία. Το ξυλοφόρτωμα δηλαδή το είχαμε μόνο για το Σύνταγμα. Και δεν είναι όλο το ξυλοφόρτωμα, εντάξει, να μην το πάρουμε. Ναι. Εντάξει, με συγχωρείτε δηλαδή, το να μην τους επιτρέψετε εκείνη την ώρα να φωνάξετε, να γίνει της Παναγίας στον κάγκελο δηλαδή εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Τους επιτρέψατε να κάνετε τη βεγγιέρα εκεί. Πατσαβούρα δεν έχετε εκεί να βρείτε. Σουγκαρίστες δεν υπήρχανε. Γιαούρτια, λιγμένα μάλιστα. Τους επιτρέψατε να κάνουν βεγγιάρ και να βγάλουν φωτογραφίες με τα κομματόσκυλα το Ρανέλ. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Τότε γιατί κατεβαίνουμε στον κοσμάκι. Γιατί καλούμε τον κόσμο. Γιατί λέμε, γιατί δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Γιατί να κατέβει ο κόσμος όταν βλέπει τον Νικολόπουλο να τον κάνει πανηγύρι. Δεν σας καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν σας καταλαβαίνω. Σε ποιο είναι ο δικαίωμα αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο είναι ο δικαίωμα. Δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα ήταν κόσμος δικός μας. Γιατί αναφέρεται σε μία παραγραφούλα το χωνί, ξέρετε. Έγραψε ένα ολόκληρο. Και σε μία παραγραφούλα αναφέρονται και κάποιοι του ΕΠΑΜ. Κάποιοι του ΕΠΑΜ. Ήταν δύο ανελίτες. Ένα κάρο κόσμος του ΕΠΑΜ και άλλος κόσμος, όχι μόνο το ΕΠΑΜ, αλλά μόνο. Τους είχαν πάει στην άκρη και κάνανε αυτή την ιστορία. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, είναι ντροπή μας. Δημήτρη, για να αποκαταστήσουμε όμως και τους συναγωνιστές, αυτό είχε γίνει προεκλογικά. Όχι, και το είχαν τώρα, 15 Μαρτίου έγινε, σε πληροφορώ. 15 Μαρτίου έγινε. 15 του Μάρτη, γι' αυτό σου φωνάζω, δεν μιλάω τώρα τυχαία. Mm. Λοιπόν, όπως και η ιστορία η άλλη με τον Σταθάκη. Πήγε αντιπροσωπεία πρωτοβουλίας εκεί πέρα και χαχαχούχα, τι ωραία. Θέλετε να φουντάν. Μα σοβαρολογούμε. Πάμε στον Υπουργό που έχει την υποχρέωση να έχει υπογράψει πώς το λένε, υπουργικό διάταγμα για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και χαρτιζόμαστε μαζί του. Είμαστε με τα καλά μας δηλαδή. Το φοβερό ήταν εκεί ότι είπε ο Σταθάκης, είπε μπράβο παιδιά, συνεχίστε. Συγγνώμη, τι πάμε, για βουλευτές πάμε. Να μας μάθουν εκεί να μας προτείνουν για βουλευτές μετά. Α, είναι καλά τα παιδιά να τα πάρουμε στο επεισοδιοδελτίο. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Που θα έπρεπε να έχει κατέβει όλη η πρωτοβουλία κάτω και να μην φεύγει από το γραφείο του κερατά του Υπουργού, αν δεν υπέγραφε το διάταγμα για την προστασία πρώτης κατοικίας. Αλλιώς, γιατί να πας στον Υπουργό.
Και μετά μου λέτε γιατί δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Γιατί να κατεβεί ο κόσμος? Γιατί να κάνει τον κομπάρσο σε κάποιους που θέλουν να γίνουν βουλευτές? Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, τις δημόσιες σχέσεις του υπουργού. Και το παίζουμε και οι επαναστάτες. Έτσι είναι οι επαναστάτες? Και από εδώ και μπρος, με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι στα όργανα, έτσι δεν μου πέφτει λόγος, απλό μέλος είμαι, να το πούμε και ξεκάθαρα. Όποιος δεν κατεβεί με το σηματάκι του ΕΠΑΜ, να πάει στο διάλογο να πάει και παραπέρα. Έχει διευκρινιστεί αυτό. Ο κάθε κερατάς πολιτευτής. Συγγνώμη, από τα όργανα. Συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή. Να το σεβαστούμε όταν το σέβονται οι άλλοι. Όταν ο άλλος σου έρχεται με τις κάμερες εκεί πέρα να κάνει δηλώσεις και πηγαίνει και στον υπουργό για να είναι αύριο βουλευτής, έχει το διάλογο από εδώ και από πέρα. Ποτέ μισός και ξανακατεύει. Προτιμώ τον κακομοίρη, τον νοικοκύρη που παλεύει για το μεροκάμα και να τον πείσω κιόλας. Γιατί αν μου φέρω τον κομματόσκυλο εκεί, ο οποίος φτιάχνει, πώς να πιάνει στα σίδια για το χειμώνα, και ξέρουμε ποιο χειμώνα. Εντάξει, πιάνουμε στα σίδη τώρα από τώρα για τις επόμενες εκλογές. Ένα μίσος και έρθει αυτός ο τύπος κάτω. Μόνο έτσι θα κατέβει ο κόσμος. Όταν δει πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι δεν νοιάζονται, είναι ανιδιοτελείς πάνω από την άστη και πραγματικά παλεύουν. Όχι για τους γνωστούς κομματόσκυλους οι οποίοι, ξέρεις, πιάνουν στα σίδη για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Και με τους μεν και με τους δεν. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή, έλεος δηλαδή. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος δεν κατεβαίνει. Γιατί να κατέβει? Για να σου βάλει πλάτη να γίνεις βουλευτής? Γιατί ρε φίλε, στο έχει υποχρέωση? Αν εμείς δεν είμαστε σωστοί σε αυτά τα πράγματα, μην περιμένουμε από τον κόσμο να τα αποκριθεί. Και επειδή έχει φάει και έχει καεί στο γιαούρτι, όχι στο χυλό, στο γιαούρτι έχει καεί, είναι λογικό να σε ψάχνει και να σε κοσκινίζει και να σε κάνει και να σε δείχνει. Και στο παραμικρό να σε βγει, να σε βρει μπόσικο, να σου γυρίζει την πλάτη. Και δεν έχει απόλυτο δίκιο. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Προκειμένου να κατέβει ο τάδε κομματάρχης στον Ανέλ, πετάμε στα σκουπίδια τα πάντα. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Ο κοσμάκης μας ενδιαφέρει. Ο απλός κόσμος. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω ακριβώς με τον τρόπο που το σκέφτονται οι εξουσιαστές. Αλλά αυτός μας ενδιαφέρει, γιατί αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Γιατί αυτός θα μπει μπροστά. Γιατί αυτός θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Κανένας άλλος κερατάς. Λοιπόν, αν δεν το σκέφτεσαι με αυτούς τους όρους, εάν δεν είσαι ταυτισμένος με αυτούς, με τον τρόπο που σκέφτονται αυτός ο κόσμος, και πραγματικά δεν προσφέρεις τη ζωή σου την ίδια, αν χρειαστεί, για αυτόν τον κόσμο, τότε για ποιο λόγο, ρε διάολε, να τα αποκριθεί ο κόσμος? Για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Το ότι σε είδε δίπλα γκαζέ με το Σταθάκι. Με τον όποιο Σταθάκι δηλαδή. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν είναι για να το δείχνεις. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες εδώ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν καμία. Το αποφασίσαμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει το όλοι μαζί. Το κίνημα, οι κινήσεις. Δεν έχουν ούτε ηγέτες, ούτε όργανα, ούτε τίποτα. Είναι η γενική συνέλευση των ανθρώπων που δουλεύουν και παλεύουν σε αυτή την ιστορία. Και το παίρνεις όλοι μαζί. Ούτε συντονιστικά υπάρχουν, ούτε και πρέπει να υπάρχουν. Μην τρελαθούμε τώρα. Συντονιστικά υπάρχουν όταν υπάρχει μαζικοποίηση τεράστια. Ή αν θέλετε, όταν προσπαθείς να συντονίσεις διαφορετικά κινήματα μεταξύ τους. Σε τόπο, χώρο και οτιδήποτε. Συντονιστικό των 100 ανθρώπων δεν υφίσταται. Εκτός αν θέλουμε να φτιάξουμε κόμμα. Και μάλιστα ακόμα, αλλά Ανέλ, αλλά Πασόκ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΜΥΡΙΖΑ. Μην τρελαθούμε τώρα. Οι συνελεύσεις πρέπει να λειτουργούν. Να πηγαίνει ο κόσμος. Να μπορεί ο κόσμος να επιβάλλει την άποψή του. Και αν θέλετε, με κινητοποίηση του ή του κόσμου πρέπει να γίνεται η δουλειά. Κάποιος που αναλαμβάνει την ανάθεση της ανάθεσης, την ανάθεση σε 100 ανθρώπους, είναι χειρότερο κομματόσκυλο από αυτούς που καταγγέλνουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Όπως δεν υπάρχουν και συντονιστικά που συμμετέχει εξ οφίτσιο ο άλλος, επειδή είναι γραμματέας της τάδε οργάνωσης, ή ο άλλος που είναι σωματάρχης του τρίτου σώματος στρατού ή του κομματικού στρατού, δηλαδή τέτοιου κομματικού στρατού, είναι εξ οφίτσιο. Κανένα από αυτά τα πράγματα. Η Γενική Συνέλευση, ο κόσμος δηλαδή που συμμετέχει. Αλλιώς να πάνε από εκεί που ήρθανε. Στο κατσογραφείο κόσμος να τους ακολουθεί δεν υπάρχει. Τους έχει συγχαθεί και ο πιο κοντινός ψηφοφόρος τους. Αλίμονα λειτουργούμε έτσι. Αλίμονα λειτουργούμε έτσι. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί. Γιατί. Γιατί έφαγες 5 φάσκελα, ας πούμε, στη δεύτερη φορά που σε είδαν να συχνάς μαζί τους. Και ενώ εσύ είσαι διαφορετικός, ο άλλος λέει, έλα μωρέ, από εκεί πάει να φάει και αυτός κάτι.
να αρπάξει και ένα κοκαλάκι. Όπως το έγραψε και το Χωνή. Γιατί εγώ το βλέπω μεγάλη προσβολή για το ΕΠΑΜ. Όταν παρουσίασε τους γελίους αυτούς τύπους, ας πούμε, την ίδια ώρα που βάζουν πλάτη σε μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει το στοιχειώδες, ρε διάολε, που το κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή την προστασία από τις κατοικίες, την επέκταση προστασίας. Ούτε καν αυτό δεν κάνει αυτή η κολοκυβέρνηση. Και εμφανίζονται δύο πολιτευτές των ΑΝΕΛ και δεν τους καταχαιριάζει σαν τρελούς. Τι θα σε εισπράξει? Αυτό που έγραφε και το Χωνή. Ξέρεις, ήταν και κάτι του ΕΠΑΜ εκεί, άντε να έρθουν για να φτιάξουμε το πράγμα. Να κάνουμε το ζυμάρι, να τους βγάλουμε ξανά βουλευτές. Μπράβο μας, ρε παιδιά. Μπράβο μας. Μετά μας νοιάζει γιατί βρίζουμε και δεν βρίζουμε. Μπράβο, ρε παιδιά. Δεν έχετε κατέβει ποτέ στον κόσμο να δείτε πώς βρίζει ο κόσμος. Πήγαιτε, σταθείτε σε μια ουρά στις τράπεζες ή στην εφορία να δείτε τι βρυσίδι τραβάει ο κόσμος. Ή πηγαίνετε στον ΟΑΕΒ. Εκεί που περιμένει ο Κοσμάκης να καταθέσει τα χαρτιά του. Μπας και πάρει αυτό το κολοεπίδομα που αυτή την είναι το μήνα, θα το πάρει κατά ένα τρίτο λιγότερη. Κατά το ένα τρίτο λιγότερη. Διότι δεν υπάρχουν, δεν περισσεύουν τα μπικικίνια. Πρέπει να πληρώσουν τον Δελτανιτάφ και το ECB και τον κύριο Παναγόπουλο. Μην μας χρημίγει και κρυώσει ο κύριος Παναγόπουλος. Αλίμονο, τους γεσέ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, πηγαίνετε στη θήτη εκεί πέρα να δείτε πόσο βρίζει. Και πολλές φορές κάτω από τα χίλια. Αυτό το υπόκοφο βρίσιμο που είναι πολύ χειρότερο από οτιδήποτε. Που απλά ένα μουρμουριτό ακούς, τόσο απειλητικό, που λες... Πανάθεμά μου, δηλαδή, έτσι και βγει μια στραβή εδώ πέρα. Παναγιά, Παναγιά μου σώσε. Και μου λέτε τώρα για το πολιτικά ορθόν και θυχτεί ο τάδε κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και ο τάδε ανθυποκομματάρχης του Κερατά, δηλαδή. Τι μου λέτε, ρε παιδιά, δηλαδή. Πού είσαστε εσείς, βγαίνοντα, από πού ήρθατε εσείς? Από ποιο κέρα το βοηδιού βγήκατε, δηλαδή? Τι επαφή έχετε με τον κόσμο, ας πούμε? Τι να σας πω, ρε διάολε. Ειλικρινά, δηλαδή. Τέλος πάντων, γιατί μας λέει και ένας φίλος εδώ, Χρυσός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους σας. Να επανέλθουμε, δηλαδή. Στο μοτίβο, έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο με το περιστατικό που έγινε με τον πρόεδρο της Βουλής και την κυρία Κωνσταντοπούλου στην περιοχή της Εδιψού χθες Δευτέρα του Πάσχα και κυκλοφορήσαν ήδη στο διαδίκτυο? Αγαπητέ μας φίλε, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι που δεν το ξέρουμε για σίγουρο. Με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα να είναι μια ράδιο Αρβίλα. Δεν έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση στο ταπεραμέντο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο είναι τόσο χοντρό όσο παρουσιάζεται, χωρίς να υπάρχει μια επιβεβαίωση στοιχειώδη. Δεν εννοώ από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλήμωνο. Αλλά λέω κάποιο τεκμήριο, ας πούμε, που να σου πει, ας πούμε, ότι μπορεί να το ελέξει. Με καταλαβαίνετε. Γι' αυτό, για να μας επιτρέψετε, να μην το σχολιάσουμε. Αυτό που θα θέλαμε όμως να σχολιάσουμε και να το λήξουμε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά έχω βγει εκτός εαυτού με όλους αυτούς τους χιλιαστές, γιατί πρόκειται για χιλιαστές, έτσι, οι οποίοι βρήκαν στο ξαθόνι γένος τη διέξοδό μας. Ειλικρινά, τι ακριβώς συζήτησε ο κύριος Πούτιν με τον κύριο Τσίπρα? Γιατί ο κύριος Πούτιν συζήτησε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας απλά άκουγε και έλεγε «Α, ναι, ναι». Λοιπόν, τι συζήτησε? Μας εξώθησε στο να εμπλακούμε στον ανταγωνιστικό αγωγό του Αζερμπαϊτζάν Αλβανίας, το οποίο είναι ρώσικων συμφερόντων, τον οποίο τον ονόμαζε Turkish Pipeline, τώρα ονομάστηκε Ελληνοτουρκικός αγωγός, σε λίγο θα είναι και ελληνοτουρκική φιλία και σε λίγο θα είναι ελληνοτουρκικό το κράτος. Αλλά δεν έχει σημασία, πάμε σιγά σιγά, ένα-ένα, να το νιώθουμε το πράγμα. Από πού και ως πού η Ελλάδα θα εμπλακεί σε ανταγωνισμούς αγωγών και μάλιστα τόσο ισχυρών συμφερόντων που κάνανε μια ολόκληρη Ουκρανία παιδική χαρά? Είμαστε τρελοί? Πού πάμε και μπλεκόμαστε? Αντί να πάμε να συζητήσουμε ποιες εγγύησεις ασφαλείας έχει αυτό το κράτος, η Ελλάδα μας δηλαδή, και πώς μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία, γενικότερη εμφωνία, στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία ασφαλείας με την Ρωσία στα ζητήματα του Αιγαίου και των συνόρων, καθόμαστε και μπλεκόμαστε με τους αγωγούς επειδή γουστάρει ο Πούτιν να βρει εναλλακτική? Είμαστε τρελοί? Πού πάμε? Να έλεγα ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος, ότι τέλος πάντων έχουμε διασφαλίσει τα σύνορά μας, ότι είμαστε σε ανωδική φάση
σαν οικονομία, σαν κοινωνία. Τότε να το συζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί και αν συμφέρει και πολλά 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 αν. Αλήθεια, αυτοί οι οικολογικο-ηλιθιοβλάκες που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπόψη τους την καταστροφή που θα υποστεί το Δέλτα του Εύρου από αυτό τον αγωγό? Έχουν υπόψη τους, έχουν αντίληψη των πραγμάτων τι πρόκειται να συμβεί για το Δέλτα του Εύρου, ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά σημεία, όχι μόνο για μας, για ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως τη Μεσόγειο. Τι πάμε να κάνουμε εκεί ακριβώς? Καλά, μια πολιτική, πώς το λένε, μια πολιτική υπογραφή, μάλλον μια υπογραφή σε ένα πολιτικό κείμενο έβαλε, ναι, ο κύριος Κοντζιάς στην Ουγγαρία που πήγε και συζητήθηκε μεταξύ. Ο κύριος Κοντζιάς, με συγχωρείς, μεταξύ Τυρού και Αχλαδιού. Με συγχωρείς, ο κύριος Κοντζιάς λειτουργήσε ως πράκτορας του Πούτιν για να μαζέψει πελάτες για τον Πούτιν. Όπως λειτουργεί και για πράκτορας των Αμερικανών όταν υπογράφει τις κυρώσεις και το ζήτημα της Κρυμαίας. Αλλά εμείς δεν θέλουμε υπουργό που να παίζει πότε πράκτορας των Αμερικανών, πότε πράκτορας των Ρώσων. Δημήτρη, θέλουμε υπουργό που να υπερασπίζεται τη χώρα και τα συμφέροντά της. Και να μου εξηγήσει κάποιος ποια είναι τα συμφέροντα που μας εμπλέκουν σε ανταγωνιστικούς αγωγούς. Να έχουμε δεχτεί έναν αγωγό να περάσει μέσα που είναι κορυφαίο στρατηγικό λάθος. Κορυφαίο στρατηγικό λάθος. Είναι σαν να υπογράψαμε την καρατόμηση της χώρας, την απόσπαση της Μακεδονίας και της Θράκης από το ελληνικό εθνικό κορμό, ναι, με αυτό το Αζερμπαϊτζάν. Και πάμε και τώρα υπογράφουμε ανταγωνιστικό. Αυτό είναι το φοβερό, ότι έχουμε ήδη τον ΤΑΠ που έχει συμφωνήσει με το Αζερμπαϊτζάν. Τι να πεις με δάφτους. Και πάμε σε τελείως διαφορετικό συμφερόν τον αγωγό αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι εγκέφαλοι εκεί μέσα που σκέφτονται. Οι εγκέφαλοι σκέφτονται με όρους. Πώς να δείξουμε ότι παίζουμε σε πολλά ταμπλό. Αυτό το έχει κάνει μόνο ένας πολιτικός στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά είχε ούμπαλα και το έκανε. Και εκτόπισμα και το έκανε. Και σκέψη στρατηγική. Έβλεπε 8, για τα δικά του συμφέροντα, δεν λέω, μην τρελαθούμε, αλλά έβλεπε 8 κινήσεις μπροστά. Τούτο εδώ. Δεν ξέρουν πού πατάει και πού βρίσκονται. Σε κατάσταση που διαπραγματεύονται, αν θα έχουμε συντάξει αύριο, πάμε και υπογράφουμε αγωγό. Πάμε, συζητάμε αγωγό ανταγωνιστικό. Είμαστε τρελοί. Και σε τι μας εξυπηρετήσει εμάς αυτό? Τι, να μας καταστρέψει μια ώρα αρχιτέρα? 4 αγωγοί στην Ουκρανία περνάνε προς τη Δύση. Και κοιτάξτε την κατάσταση στην Ουκρανία. Δεν μου λες, η περίπτωση, εγώ σου κάνω το δικαιωμά του διαβολή, η περίπτωση δημιουργίας ακόμα και εντυπώσεων ή μιας πίεσης, ας πούμε, αν θέλεις, σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της δικής μας κυβέρνησης σε κάποιες υποτίθετες συμφωνίες που μπορεί να γίνουν με τη Ρωσία που είναι ανταγωνιστική και βρίσκεται αυτή την ώρα σε αυτή την αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να αποτελέσουν πεδίο πίεσης με τη λογική ανταλλαγμάτων, αν θέλεις. Ερώτηση, τι πίεση? Προς τη Γερμανία ή προς το Διευθυντήριο. Τι πίεση? Ναι, ότι σπάμε τα μονοκρατορικά δικαιώματα τα οποία επιβάλλονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Αμερικές. Εσύ ότι όντως αυτό το πράγμα δεν είναι μια συμφωνία που αυτή τη στιγμή μεθοδεύεται στο παρασκήνιο ανάμεσα στον Πούτιν και στους Αμερικανούς? Ναι, εγώ δεν σου λέω. Το ξέρεις αυτό? Ξέρω, δεν το ξέρω. Και ο τελευταίος που θα το μάθει είναι ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας είναι ο Σουβάκη. Ο Πούτιν κάνει ανάλογες. Η δήλωση που έκανε παρουσία του κυρίου Τσίπρα τη διάβασα μερικές εβδομάδες πριν, ακριβώς την ίδια. Δηλαδή, ο Πούτιν δεν έκανε καν τον κόπο να διαβάσει διαφορετική. Απλά άλεξε εκεί πέρα που έλεγε Ελλάδα, που έλεγε Τουρκία πριν, έβαλε το Ελλάδα. Ό,τι είπε για την Τουρκία και τον Ερντογκάν, είπε για τον Τσίπρα και την Ελλάδα. Πάμε να εμπλακούμε σε τέτοια πράγματα. Με τι ανταλλάγματα, ρε παιδιά? Να, που εγώ δεν είμαι της λογικής των ανταλλάγματων. Όταν κινδυνεύει η εθνική σου κυριαρχία, δεν πας με ανταλλάγματα γιατί θα σε πάρει ο διάλογος και θα σε σηκώσει. Έτσι. Αλλά λέω, τίποτα. Ούτε καν ένα σπάσιμο του εμπάρκου ανάμεσα στις. Νομίζω ότι κλείστηκαν κάποιες συμφωνίες. Όχι, τίποτα. Με όχι. Οπόρο, λαχανικά κτλ. Είναι ψέμα. Υπήρξε ειδική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας, όπου λέει θα εξεταστεί, εάν και δεν μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστή πολιτική για την Ελλάδα, αν και καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες έχουν πολύ. Δεν φταίνε, να σου το πω έτσι χοντρά, ναι, αλλά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την Ελλάδα από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ναι, σύσσωμη παίρνει αυτές τις θέσεις εναντίον μας. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε πρωτήτερα. Πού πας ξεβράκοντας στα αγκούρια, ρε φίλε. Mm-hmm. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι, ούτε καν ειδική συμφωνία για τον τουρισμό. Δηλαδή, δεν διαπραγματευτήκανε καν ειδική συμφωνία για τον τουρισμό. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις με τι προσόντα.
Όταν δεν έχεις δυνατότητα να χρηματοδοτήσεις αυτή τη συμφωνία. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα ούτε καν να κλείσεις διακρατικού τύπου συμφωνία. Πρέπει να μεσολαβήσουν ιδιωτικά συμφέροντα. Το μόνο που έγινε, και ελπίζω να μην κατέληξε πουθενά, το ελπίζω ειλικρινά, είναι οι λεγόμενες επιχειρηματικές συμπράξεις με επιχειρηματίες οι οποίοι συνόδευαν τον κύριο Τσίπρα. Τα γνωστά και τα δικά μας. Όπως γίνεται πάντα σε όλα τα ταξίδια τέτοιου τύπου. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι μόνες επιχειρηματικές συμπράξεις που μπορούν να γίνουν με Ρώσους ολιγάρχες αυτή τη στιγμή, όχι ανεξάρτητα από αυτό, με Ρώσους ολιγάρχες είναι ξεπλήματος χρήματος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν εδώ. Τι άλλο να κάνουν. Τα ενεργειακά τα έχουν κλεισμένα οι Γερμανοί. Το οικόπεδο το έχουν πάρει μισακό. Έτσι. Την κυριαρχία οι Γερμανοί, την ιδιοκτησία οι Αμερικανοί. Μισακό είναι το οικόπεδο. Τι άλλο να κάνουν οι Ρώσοι. Το μόνο που μοιάζουν είναι να βρούνε αρπακτικά για να ξεπλύνουν χρήμα. Και εγώ το λέω, επειδή υπάρχουν και ορισμένοι νέοι στο κουρμπέτι, κάτι προσωπικοί φίλοι του περιβάλλοντος Τσίπρα που πήγανε πάνω επιχειρηματίες, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ελπίζω να μην έχουν μπλακεί. Γιατί οι Ρώσεις αυτά δεν χωρατεύουν. Έχουν βρεθεί τσιμεντωμένοι στο βάθος του Αιγαίου άνθρωποι για αυτές τις ιστορίες. Και ιδιαίτερα κοιτάξτε τους Κυπρίους. Ρωτήστε τους Κυπρίους τι πάθανε. Κυπρίοι επιχειρηματίες που νομίζανε ότι μπορούσαν να ξεγελάσουν τη μαφία τη Ρώσικη. Έτσι, βρεθήκανε από το Τελ Αβίβ, έτσι ανοιχτά της θάλασσας, τσιμεντωμένοι. Λοιπόν, απλά λέω, τι πάνε και κάνουν, και εγώ θα καταλάβαινα, η οικονομική διπλωματία δεν μπορεί να διεξάγεται υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφέροντων. Η οικονομική διπλωματία σημαίνει, παίρνω επιμελητήρια μαζί μου, παίρνω εκπροσώπους φορέων και κλάδων ολόκληρων και πάω να διαπραγματευτώ για κλάδους και φορείς ολόκληρους ελληνικής οικονομίας. Όχι με επιχειρηματίες που κοιτάνε την τσέπη τους. Γιατί ο επιχειρηματίας λογικό είναι αυτό, θα σου κοιτάξει. Τι θα πάει να σου κοιτάξει. Δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση λειτουργήσε όπως η προηγούμενη. Τι πήγε να κάνει, την οικονομική διπλωματία την καταλαβαίνει, να τα οικονομήσουν οι δικοί μας. Και έτσι να δημιουργήσουμε οικονομικούς πυλώνες για να κρατήσουμε την κυβέρνηση. Αυτό πήγανε και κάνανε. Και μάλιστα του στείλανε ένα μήνα πριν. Μία μέρα πριν από την επίσημη επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα. Το όμως το χειρότερο από όλα, για μένα ήταν το χειρότερο, είναι αυτό το πράγμα. Με τον αγωγό. Τι πάμε και μπλεκόμαστε. Δεν έχουμε δει τι συμβαίνει γύρω μας. Καλά, αυτός που το παίζει ότι τα ξέρει όλα, παίρνει τα διεθνείς και δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα, τα στραβά του δεν ξέρει. Ο Κοτζιάς δεν έχει δει τι έχει συμβεί στην Τουρκία. Και έχει αναγκαστεί και το South Stream και το πήρε πίσω η Τουρκία. Εκβιάστηκε τόσο έντονα ο Ερντογκάν, που ο Ερντογκάν με πρωτοβουλία του είπε στον Πούτιν, ενώ είχε υπογράψει το South Stream και τον πήρε πίσω. Αφήστε δε που το έχουν αποσπάσει ο τουρκικός νότος, δεν υφίσταται πλέον έλεγχος του τουρκικού κράτους. Λοιπόν, τι καθόμαστε και συζητάμε, γιατί από εκεί περνάει ο άτυπος αγωγός πετρελαίου, δηλαδή η μεταφορά πετρελαίου και υδρογοναθράκων από το Χαλιφάτο. Και από εκεί περνάνε οι μισθοφόροι. Και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη στη Λε Φιγκάρο της Επιτρόπου Δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό έπρεπε να είναι πρώτη είδηση σε ελληνικές εφημερίδες. Και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά καταλαβαίνεις γιατί στην Ευρώπη το θάψανε. 6.000 Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή μάχονται μαζί με τους τζιχαδιστές στη Συρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία Επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω, μόνοι τους πήγανε. Πάμε ταξιδάκι να πάμε να πούμε. Όχι ρε, δεν πάνε. Τους οργανώνουν και τους στρατολογούν γνωστές εταιρείες μισθοφόρων. Οι λεγόμενες εταιρείες ιδιωτικού στρατού. Είναι οι ίδιες εταιρείες που παρέχουν ασφάλεια ή παρεμβάσεις στον Αμερικανικό στρατό, στο Ιράκ και σε άλλους, όχι μόνο σε νατοϊκούς στρατούς. Είναι τυχαίο, και να το πούμε και διαφορετικά. Εφόσον το διαπιστώνει η Επίτροπος Δικαιοσύνης και που λέει ότι θα πάρουμε μέτρα και κολοκύθια με τη ρίγανη, γιατί δεν προσυπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απαγόρευση της δημιουργίας εταιρείων μισθοφόρων, συγκέντρωση και εκπαίδευση μισθοφόρων, έστω και πέρασμα μισθοφόρων από τη χώρα, το ψήφισμα που υπάρχει και έχει ψηφιστεί από το 2013 στον ΟΗΕ, στη Γενική του Συνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το καταψήφισε, όπως το καταψήφισε και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Γιατί δεν προβαίνουμε σε ένα πολύ άμετρο μέσο. Όσες εταιρείες εκπαιδεύουν ή στρατολογούν μισθοφόρους, καταργούνται αυτό τελείως εδώ.
και διώκονται. Εγώ θυμάμαι σε φιλελεύθερες εποχές, σε φιλελεύθερες εποχές, δηλαδή πριν την επιβολή του νεοσυντηρητισμού, νεοφιλελευθερισμού, οι εταιρείες μισθοφόρων, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν υποδιωγμό. Το Soldier of Fortune, το περιοδικό των μισθοφόρων που λειτουργούσε, ήταν υποδιωγμό. Δηλαδή, οι ανακοινώσεις που βγαίνανε ή όλα αυτά τα πράγματα ήταν υπό τον έλεγχο της αστυνομίας. Τώρα ξαφνικά έχουν νομοποιηθεί πλήρως και στον αναπτυγμένο κόσμο. Αυτοί λοιπόν στατολογούν, γιατί δεν μπορεί ένας να λέει: α, εγώ είμαι τζιχαντιστής, ξαφνικά μου ήρθε τρέλα και έρχομαι και πηγαίνω εκεί. Και αν τους δείτε αναλυτικά τα στοιχεία, γιατί λέει Φιγκαρό για δικούς τους λόγους, έχει κάνει σοβαρή έρευνα για το ζήτημα αυτό. Είναι δεύτερη φορά που το αναδεικνύει μέσω συνέντευξης. Και έχει αναδείξει το εξής, ότι πρόκειται για πρώην στρατιωτικούς. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις της Γαλλίας, του Βελγίου, της Γερμανίας και άλλων δυνάμεων. Αυτοί δεν είναι ξαφνικά αλλάξανε θρησκευμα, πήγανε στο Ισλάμ. Όχι. Κατευθείαν μιλάμε για οργανωμένο ιδιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ, ο οποίος πηγαίνει και πολεμάει εκεί συγκροτημένος από εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της υποστήριξης των νατοϊκών στρατευμάτων και των Αμερικανών προεγγύρια αλλά και των ΝΑΤΟ. Από τις εταιρείες. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν παίρνει πρωτοβουλία η κυβέρνηση εδώ, λέμε πρώτη φορά αριστερά, να πει όλες αυτές οι εταιρείες καταργούνται. Στο ελληνικό έδαφος θα πάτε κανένας τέτοιος. Ούτε θα περνάει. Δηλαδή, η ιστορία με έλεγχο των διαβατηρίων, το ποιος μπαίνει και πιάνει, που πάει, ειδικά αν δηλώνει, αν είναι transit για την Νότια Τουρκία, γιατί από εκεί μπαίνουνε. Κατά χιλιάδες, έτσι. Γιατί ρε παιδιά δεν γίνεται. Και βεβαίως, αν 6.000 είναι οι Ευρωπαίοι, φανταστείτε πώς είναι οι Αμερικανοί. Εντάξει, και αυτά είναι τα ομολογημένα στοιχεία. Και εμείς τι κάνουμε τώρα. Πάμε και μπλέκουμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, προσέξτε, δύο εναλλακτικούς αγωγούς είχε ρωσικών συμφερόντων πήγαν να φτιαχτούν. Ο ένας ήταν ο South Stream που θα βγαίνει στο νότο της Τουρκίας απέναντι από την Κύπρο και ο δεύτερος στην ακτή της Συρίας. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν. Εντάξει, και οι δύο, προσέξτε τι προκαλέσανε. Κατάρρευση του Ιράκ. Γίνεται χαμός στη Συρία. Διαλύεται η Τουρκία. Ο νότος της Τουρκίας έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ολοκληρωτικά. Και τι συζητάμε τώρα, εμείς πάμε να μπλέξουμε σε αυτήν την ιστορία. Τι λέμε ρε παιδιά, είμαστε τρελοί. Ακόμη και συμφωνήσουν οι Αμερικανοί με τον Πούτιν. Ενδεχομένως μπορούν να συμφωνήσουν. Να κάνουν κουμπαριές για άλλα πράγματα. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε, δεν έχει ιερό και όσιο. Μεγάλες δυνάμεις παίζουν. Λοιπόν, εσένα γιατί να σε υπολογίσουν, από πού και ως πού. Τους έδωσε τα χέρια για να σε υπολογίζουν. Γιατί, επειδή είσαι ωραίο παιδί. Τι συζητάμε τώρα. Πού πας και μπλέκεις, αδερφέ. Και δεν καταλαβαίνω. Οικολόγους δεν έχει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν πάρει υπόψη τους ότι το ύψιλα, η πόλη ύψιλα που καταλήγει ο αγωγός και που είτε θα στρίψει προς την Ελλάδα ή θα βγει προς το Αιγαίο είναι ακριβώς δίπλα στο Δέλτα του Εύρου. Τίποτα. Και αυτό τίποτα. Και αυτό το μασάμε. Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Δίκαιο απόλυτο είναι όσοι λέγανε, παραφράζανε το κείμενο από τους πρώτους. Παραφράσαν του Σάμιουλ Τζόνσον το απόφευγμα, το τελευταίο καταφύγιο των παλιανθρώπων είναι ο κομματικός πατριωτισμός. Παλιάνθρωποι του κερατά, scoundrel, στα αγγλικά, αυτό έλεγε ο Σάμιουλ Τζόνσον. Λοιπόν, έλεος δηλαδή. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε όριο. Αυτό πάμε και χειροκροτάμε. Χειροκροτάμε αυτά τα πράγματα. Μα δεν βγήκαν τέτοια πράγματα στα ΜΜΕ, δεν είπανε γι' αυτό. Όχι, γράψανε, είπανε για τον αγωγό που αυτό ζήτω. Ναι, θα πάρουμε αγωγό. Δεν το αναλύσανε, εννοώ πως δεν. Έτσι. Αυτό, ναι, το παρουσιάσανε θετικά μόνο. Βεβαίως. Γιατί βοηθούσε το γράμμα. Γιατί μάλιστα μετά ένα κείμενο που έγραψα εγώ ότι ενδιαφέρονται εφοπλιστές, ότι έχουν εμπλακεί εφοπλιστές μέσα και όλα αυτά. Με ρωτάγανε πολύ, μα ξέρω εγώ, τι του συμφέρει να πάει ο αγωγός. Μα ρε παιδιά. Προφανώς το συμφέρει, γιατί πέρα από τους συντρογονάθρακες που έτσι ή αλλιώς θα πάρουν πακέτο, γιατί κάπου θα πηγαίνει, από πού θα πηγαίνει αυτός ο αγωγός. Ο ένας είναι ο τρόπος είναι να βγει και αυτός κάπου στην Αλβανία, έτσι, ή να στρέψει για Σερβία. Αυτό ήθελε να πρακτορεύσει τα συμφέροντα αυτού, να πρακτορεύσει ο κύριος Κοντζιάς και έγραψε με τη Σερβία και την Ουγγαρία να πάει από την Ουγγαρία. Ναι, αλλά μεσολαβεί το buffer zone
του ΝΑΤΟ, Σκόπια, Κόσοβο. Και Βουλγαρία, πώς θα στρίψει να πάει πάνω? Και αν δεν μπορεί να στρίψει, θα πάει και την Αλβανία. Οπότε θα οικονομήσει χοντρά, διπλά και τρίδιπλα ο εφοπλιστής ή οι εφοπλιστές που καλαδοκούν. Αλλά το δεύτερο είναι οι εργασίες. Ποιοι αναλαμβάνουν? Είχε λυσάξει ο Κουπελούζος να πάρει την ιστορία, να η Ελλάδα να εμπλακεί στο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ο Κουπελούζος ήταν συμφέροντα. Κουπελούζος, μην τρελαθούμε τώρα. Και ό,τι κρυβόταν πίσω τον Κουπελούζο. Δεύτερον, όλη αυτή η αγωγή πρέπει να ξέρουμε, ειδικά επειδή προέρχονται από χώρες οι οποίοι έχουν τρομακτικό πρόβλημα ξεπλήματος χρήματος, διότι διοικούνται από ολιγάρχες οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να ελελατούν τη χώρα. Ξέρετε ότι είναι ταυτόχρονα και αγωγή ξεπλήματος τεράστιων κεφαλαίων. Το Αζερμπαϊτζάν, έτσι, δεν είναι κράτος. Δεν είναι κράτος, ένα φέουδο. Είναι της οικογένειας Αλίεφ, του παλιού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος, πώς να το πούμε, πώς το λέγει ο Γκρέκ Πάλαστ, είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το έλεγε, ας πούμε. Ήταν κομματικός ολιγάρχης και δικτάτορας. Πέταξε το κομματικός ολιγάρχης και έμεινε μόνο δικτάτορας τώρα. Λοιπόν, αυτός και η οικογένειά του έχουν λαιλατεί σε αυτή τη χώρα και διαμέσου του αγωγού αυτού προσδοκούν μέσω των πληρωμών κτλ. Που να γίνεται να ξεπλένουν χρήμα. Τρελό λεφτά, χρήματα που δεν πρέπει να μείνουν στο Αζερμπαϊτζάν για ευνόητους λόγους. Όπως κανένας από αυτούς τους τύπους δεν έχουν μείνει τα λεφτά μέσα. Από την εποχή του Σάγη και πιο πριν. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και για τους Ρώσους ολιγάρχες. Παρεμπιπτόντως με το Αζερμπαϊτζάν είχε ανοίξει πριν το ΣΥΡΙΖΑ η ιστορία, έτσι δεν είναι, με τον ΤΑΠ. Βεβαίως και μάλιστα τότε είχε ανοίξει. Ποιος είχε πάει από το. Θυμήσου, για θύμισε το όνομα. Για θύμισε το όνομα, αρέσει Δημήτρη, που είχε πάει ένας του. Ποιος ήταν, τον κατηγορούσαν εδώ πέρα για διάφορα ξεπλήματα χρήματος και τα λοιπά. Για... Ο Μαντέλης. Ναι. Όχι, μην τρελαθούμε τώρα. Στο Αζερμπαϊτζάν, την κρατική εταιρεία πετρελαίων, όταν ακούτε κρατική εταιρεία πετρελαίων, πείτε Αλίεφ. Έτσι. Όπως και κρατική εταιρεία πετρελαίων στην Τουρκία, Ερντογκάν. Δεν μιλάμε δηλαδή τη οικογένεια. Λοιπόν, ποιος είναι ο σύμβουλος? Ο Μπράιζα. Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, έτσι, και ένα από τα στελέχη του κυκλώματος υδρογοναθράκων των τεσσάρων εταιριών που ελέγχουν το ζήτημα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί μέσα? Πού πάμε και μπλέκουμε δηλαδή εμείς? Τι θα κάνει, ρε παιδί μου, θα σου πει. Τι θα κάνει. Πρέπει να βρει τους δρόμους να στηριχτεί η χώρα, ας πούμε. Πρέπει να διαπραγματευτούμε σοβαρά πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ θα περίμενα να είναι σαν αντικείμενο συζήτησης με τη Ρωσία το Αιγαίο. Το Αιγαίο θα περίμενα, γιατί αυτό μας συμφέρει. Αυτό μας καίει. Με καταλαβαίνετε τι λέω, από γεωστρατηγική, από οικονομική, από κάθε άποψη. Να βρούμε στηρίγματα και οτιδήποτε. Τι πάμε να συζητήσουμε τώρα? Τουριστική, τα πάντα. Μην το συζητάμε. Το Αιγαίο δηλαδή είναι το κορυφαίο θέμα. Αλλά άμα έχει τον κύριο Καμένο να το έχει δώσει 70-30 ο Αμερικανός, δηλαδή να το έχει παραχωρήσει, θα καθόταν σοβαρά ο Πούτιν να συζητήσει για Αιγαίο? Ποιο, με το γιουσουφάκι του? Ή τώρα που μας αναγκύρωσε ο κύριος Καμένος ότι στην επόμενη βόλτα που θα πάνε στο Μόσχα για την πυραυλικία, θα μιλήσουν για την πυραυλική ασπίδα του Αιγαίου. Με τόξα. Ναι. Άμα πρόκειται με τόξα, είναι σίγουρο θα το συζητήσουν. Μα τόσο ομολογούμε. Εδώ δεν τολμάνε να βγάλουν από τα πτόλ που έχουν του S300 ο μεγάλος πατριώτης υπουργός Εθνικής Άμυνας. Βγάλε το ρε, άμα τολμάς. Το S300. Στην Κρήτη το έχεις. Βγάλε το, στήστο. Να σε δω. Μου μιλάς για πυραυλικές ασπίδες και αηδίες την ίδια ώρα που αυτός που έδινε τις χοντρές μίζες στον Τζογατζόπουλο, από αυτόν πας και παίρνεις τώρα τα οπλικά συστήματα. Τρελαθούμε τελείως. Αλλά βεβαίως ο κύριος Καμένος είναι υπεράνω, νομίζω. Δεν είναι θέμα. Προς Θεού. Μόνο ο Τζογατζόπουλος αυτή τη χώρα. Μόνο σε αυτό. Ναι, δηλαδή δεν. Δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, στήσε πρώτα το S300 στην Κρήτη και έλα κουβεντιάσουμε μετά τι θα γίνει. Τώρα μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Και τους κοιτάμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Τι χαζοχαρούμενοι που έχουμε γίνει. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε, γιατί το έχουμε παρατραβήξει. Για μια και είμαστε. Λοιπόν, για πιθανή εισβολή, λέει το Defense Net, έγραφε λέει, πρόσφατα για ένα άθρο για την πιθανή εισβολή μισθοφόρων στην Κρήτη. Υπόψη κρίσιμη στο τελείω φιλική προσκύμενη στον Ανέλ και τη Χρυσή Αυγή και τώρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν τη θεωρώ αξιόπιστο. Το defense δεν είναι, παιδιά. Δεν το θεωρώ αξιόπιστο. Ένα στα πέντε, αν έχει βάση από αυτά που γράφει, τέτοιο μέτρημα έχω κάνει. Εγώ δεν του δίνω καμία σημασία, ούτε καν το παρακολουθώ.
και συνήθως εάν είναι κάτι σοβαρό προσπαθώ να το διασταυρώσω από κάπου αλλού. Αν δεν διασταυρώνεται δεν του δίνω καμία σημασία, παιδιά μην του δίνετε καμία σημασία και είναι κρίμα. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση ούτε με τους ανέλους, με το σύμι, με την τσέπη του έχει σχέση. Είναι παλιό σύμβουλος επί Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Άμυνας, ιστορίες, κομπρεμί, με αυτό από κάτω από δει. Μπορεί ο άνθρωπος να μην συμμετέχει, αλλά και μόνο στο γεγονός ότι συμμετείχε σε ένα τέτοιο Υπουργείο που γινόντουσαν ο χαμός, καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Για ποιον λες τώρα? Για αυτόν που έχει το Defense Net. Το Defense Net. Αυτό δεν μπορώ, δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, λέγονται πολλά, αλλά δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη κάποιος ο οποίος έχει εμπλακεί με το Υπουργείο Άμυνας ως σύμβουλος σε εποχές άγριες και καθόλου ύποπτες. Έτσι. Δεν μου εμπνέει. Και δεν μου έχει δώσει και στοιχείο να με εμπνεύσει. Δηλαδή, αν ήταν μια αξιόπιστη πηγή που έδινε. Μα δεν έχει βγει πληροφόρηση από αυτά που αυτό λέω. Αν έβγαινε hardcore πληροφόρηση, θα το πάρουμε σοβαρά. Εδώ και τρία χρόνια το κοιτάμε καμιά φορά, δεν έχει επιβεβαιωθεί που και πουθενά. Λοιπόν, να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Φίλε μου, για την Τασία Χριστοδουλοπούλου, ψάξτε το λιγάκι. Δεν είναι ανάγκη να το κάνω όλο Λιάννα. Μην τα παίρνουμε. Δηλαδή, ψάξτε το, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, τώρα. Ο φίλος ο Μιχάλης μας είπε ότι θα σκεφτούν μόνο για νοπά προϊόντα, το οποίο η συσκευασία θα γίνεται αποκλειστικά στη Ρωσία. Ναι, αυτό αυτό είπα και εγώ πριν. Εμείς πάπαλα. Λοιπόν, δηλαδή, γιατί το κάνουν αυτό για να ρωσοποιήσουν τα ελληνικά προϊόντα. Όπως γίνεται το λάδι, το παίρνουν και το μας ξαναφέρουν ραφιναρισμένο γερμανικό, ας πούμε. Ναι, το ενδιαφέρον ποιο είναι όμως. Όπως θα σου πει κάποιος και φαντάζομαι και ξέρει ο φίλος, φαντάζομαι μια και ασχολείται, θα το ξέρει ότι αυτός που κάνει τη συσκευασία έχει όλη την προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Που σημαίνει ότι ο παραγωγός θα είναι στον άξονα των Z. Ναι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μην το συζητάμε, έτσι και μας το κάνουν αυτό. Είναι ότι χειρότερο για μας. Αυτό έχει ακούσει Δημήτρη. Αυτή μια τέτοια συμφωνία λένε ότι κλείστηκε με προϊόντα τα οποία θα τυποποιούνται εκεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν δεν σηκωθούν οι αγρότες να πάνε να τον εκτελέσουν, τους πήρε τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα τους παίρνει και τη δυνατότητα του. Για φαντάσου τώρα τα Βερίκοκα Βελβενδού. Τα ροδάκινα Βελβενδού να χάσουν την επωνυμία τους. Δηλαδή, δεν είναι να κατέβει όλο Βελβενδό κάτω, ας πούμε, στο Μαξίμου και να τους πετάει τα. Τι να τους πεις τώρα. Τα τελάρα. Και φαντάσου τώρα που θα έρχεται ο Χοντρέμπορας. Γιατί ό,τι κατορθώσανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω, κατορθώσαμε τον συνεταιρισμό και απευθείας στην αγορά τη ρωσική. Έτσι. Τώρα θα του έρχεται ο Χοντρέμπορας με τα ρωσικά κονέ. Και θα τους λέει μάγκες ή εγώ ή γιοκ. Και θα έχει και τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Τότε θα δούνε. Πώς το λένε τον Χριστό Παπάρο. Πώς το λένε. Φαντάρο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή. Για να δείτε και τώρα τελευταία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν δεν τους πάρουν με τα σάπια, τι να σας πω, ρε παιδιά. Και αν το θεωρείτε αυτό θετικό. Όχι βέβαια, προς Θεού, για κακό το. Όχι, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε τώρα με τους, κατά βάση με τους ακροατές. Καταλαβαίνετε ότι κατορθώσαν αυτό το πράγμα. Από την Άουσα, την Μαθία δηλαδή, συνολικά, το Βελβενδό, την Κοζάνη, περιοχές δηλαδή, τους πήραν την επωνυμία του προϊόντος. Και αυτό θα πάνε στο πλασάρουν μετά για δικό τους. Δεν ξέρω αν θα βγουν ζωντανοί από τα χέρια τους. Μακάρι να μην βγουν. Λοιπόν, αυτά. Θα συνεχίσεις την εβδομάδα να ενημερώσεις τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε αύριο, γιατί αύριο θα είναι το ταξίδι για την Εδιψώ, όπου θα είναι και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αύριο την προγραμματισμένη μας εκπομπή. Θα είμαστε όμως ξανά μαζί την Πέμπτη. Την Πέμπτη, okay. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.